Να είμαστε ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Εντάξει τώρα, μίλες και. Εμείς δεν φύγαμε εννοώ. Δύο μέρες φύγατε. Ρε. Δεν φύγαμε εννοώ. Δεν φύγατε από τον ΠΑΟΚ. Φύγετε και λίγο από τον ΠΑΟΚ. Κάνει κανένα φράγκο δουλειά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γρήγορα. Πάμε στο Βελιγράδι. Οπα, τι έγινε. Πάμε στο Βελιγράδι. Ο Νίκος Μοσκοβίτης μας καλεί. Έχουμε ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ λίγο πριν αναχωρήσουν και επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάποιον παίχτη ή κάποιον παράγοντα ή τον προπονητή, θα δούμε ποιον έχει, μαζί του ο Νίκος, μετά από αυτή τη νίκη του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο ρυθμό μας και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με βόλεϊ και τα δικά μας. Έχει και ο Άκης να κάνει παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα χθες στην Γερμανία, για σφαγή του ΠΑΟΚ θα πει. Ξεκάθαρα. Ναι, για το πέναλι του Μιστακίδη, για το αυτό, για το άλλο, για το offside. Έχει να πει πράγματα. Ο Βαρούχας Αγγιζολόγου. Θα μας τα πει, μας τα πει σε λίγο. Νίκο, καλημέρα. Χαίρετε, καλημέρα. Αν αποκλειώσουν, δεν θα γυρνούσες, να ξέρεις. Και τι κακό θα του κάνεις. Να μείνει εκεί. Παιδιά, όλα αυτά συμβαίνουν, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Όπως πήγε να κερδίσει ο Πάκος 4 πόντους, είναι κέρδισε με 4. Νίκο, έχει Αντώνη Ρέμο στο Βελιγράδι. Πού διασκεδάσατε χθες? Στο μοναδικό μαγαζί κοντά που βρήκαμε ανοιχτό. Στο μοναδικό μαγαζί που βρέθηκε ανοιχτό, εντάξει, καλά ήταν, ωραία ήταν. Καλά περάσαμε. Καλά ήταν. Μπράβο. Ή και από την ομάδα ήτανε? Όχι. Όχι. Γιατί και να ήταν, δεν θα μας το έλεγες. Τι καλά θα κάνει. Κάποια μέλη του staff ήταν. Του Δεν πιάνονται. Ναι. Η ώρα του staff, Παύλος Σιδηρόπουλος. Θα ακούσουμε κάποιον σε λίγο. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Ζάνι Σπέινερς που είναι εδώ, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Που έχασε τις βολές εκεί στο τέλος και μας καρδιοχτύπησε. Στη 1,5 στις 2,5 αναχωρία από Βελιγράδι και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έγινε γνωστό σήμερα είναι ότι το πρώτο παιχνίδι με την Τενερίφη είναι την Τρίτη, την ερχόμενη, στις 9 η ώρα το βράδυ. Πού είναι? Στο Παλατάκι. Α. Το πρώτο παιχνίδι είναι. Το δεύτερο μας ενδιαφέρει, Νίκο, το δεύτερο. Πες στον Μπόγρι να ετοιμάζεται. Το δεύτερο, φίλε, όποιος δεν φέρνει το κρίσι δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το θέμα είναι να φέρνω το κρίσι. Δεν είναι. Άμα είναι να πηγαίνουμε για να χάνουμε, τι να το κάνουμε. Μην τυχόν και σε φάει, μην δεχτείς αυτό το πράγμα, να σε φάει και να πάει ο Βάρος. Εμείς σε ξεφτυλίσω στη μετάδοση με τα weak side και τα shadow άμυνα και η ομάδα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που διεκδικεί την παρουσία του στο Final Four Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Εντάξει. Τώρα 32 και ομίλους και αυτά. Εντάξει. Είναι τώρα, δεν μπορούν να πανηγυρίζουν οι άλλοι επειδή πήραν μια ισοπαλία εκτός έδρας. Να πανηγυρίζουν οι ποδοσφαιρικοί. Είναι δυνατόν. Εντάξει, επειδή έχουν μικρύνει το μισό Βελιγράδι για να περάσετε. Έχουν μικρύνει τον ΠΑΟΚ. Τον έχουν μικρύνει, καλά τα λένε οι άλλοι. Μικρός ΠΑΟΚ. Α, πω παιδιά. Ξαναμεγάλωσε. Εδώ η ομάδα συνεχίζει 16 αρμόνικα. Είναι 4 παιχνίδια μακριά από το Final Four. Και εσείς πείτε δεν είναι έτσι. Εντάξει, τώρα λίγο σφίγγουμε γιατί την Τενερίφη είναι πρώτη στην Ισπανία. Θα σε ξεφτυλίσει ο Μπόρις. Λοιπόν, πάμε να σε λίγο θα ακούσουμε τον Ζάνι Σπέινερς. Είμαστε εν αναμονή για να ακούσουμε το Λετωνό. Τι καιρό έχετε εκεί? Ο καιρός είναι εκπληκτικός. Και εδώ το ίδιο. Σε φάση... Βασικά, πότε γυρνάς? Είναι ο μόνος αδελφοποιημένος στη Θεσσαλονίκη στο Βελιγράδι. Τελικά αυτό αποδείχνει. Μόνο ο καιρός έχει αδελφοποιηθεί. Έλα, εντάξει, μην είσαι υπερβολικός. Α, καλά. Τι μείνει υπερβολικός? Την ομάδα τους υποστήριζαν οι άνθρωποι. Τον ΠΑΟΚ τον υποστήριξαν για ένα ημίχρονο, στον τέταρτο δεύτερο ημίχρονο έπαιζαν η πρόκληση. Τι να κάνουνε. Εντάξει. Και ήταν αποδεκατισμένοι. Σωστά. Το σκηνικό ήταν πολύ ωραίο αυτό το γήπεδο. Είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Λετωνό. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Ζάνι Σπέινερς, ο οποίος και αυτός τελείωσε με διψήφιο αριθμό πόντων το παιχνίδι. Πολύ ξύλο. Ο Μακφάντερ ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος στη φάση αυτή των play-off, Ναι. Χθες ο σύστημα αξιολόγησης Μακφάντερ μάζεψε 31 βαθμούς αξιολόγησης. Με 7 στα 10 τρίποντα, 26 πόντους, 7 assists, 5 rebound. Αυτή ήταν τα πιο θετικά. 31 βαθμούς μάζεψε στην αξιολόγηση. Λοιπόν, περιμένουμε τον ακούσουμε και τον Πέινερς. Ο ΠΑΟΚ παίζει το Σάββατο, είπαμε, με την ΑΕΚ. Η επιστροφή σήμερα, μια προπόνηση, βίντεο ανάλυση για την ΑΕΚ. Και στην Τρίτη μετά είναι το παιχνίδι με την Τενερίφη στις 9 η ώρα το βράδυ. Έτσι το πρόγραμμα από εδώ και πέρα είναι ζώρικο, γιατί και το δεύτερο παιχνίδι είναι συνεχόμενο. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι πάλι δηλαδή όπως είχε διακοπή με 2 εβδομάδες. Ο ΠΑΟΚ τώρα πάει πάλι σε 2 εβδομάδες, 3 συνεχόμενα μάτσα, ανά 2 και 3 μέρες. Άμα είσαι μεγάλη ομάδα θα παίζεις συνέχεια. Φυσικά. Έτσι είναι αυτά.
Όχι, γιατί άκουσα κάτι πώς θα πάμε και την μετάδοση και όλα αυτά, και αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τις προκρίσεις φέρουν κάποιοι. Κάποιοι άλλοι, να, αυτό που λέμε, χαρούμενοι με τις σωματείες. Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει την διαδικασία charter για την Ερήφη, εντάξει. Αντιλαμβάνεστε. Αυτό είναι πολύ θετικό. Δεν μπορώ είναι να... πολύ θετικό αυτό. Είναι πολύ θετικό για μένα. Ωραία. Το πώς θα πας εσύ, Νίκο μου, είναι ένα. Θα βρεις χορηγίες, θα βρεις το ένα, θα βρεις το άλλο, κάτι θα κάνεις. Δηλαδή, και στο ναι. χώρι θα έχει σίγουρα. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Ναι. Δυσκολεύεσαι τώρα, τι να κάνουμε, εντάξει. Okay. Νομίζω είναι καθαρά μπασκετική αποστολή. Όσοι έχουν παίξει μπάσκετ, πρέπει να πάνε. Έχω παίξει μπάσκετ. Ναι, γιατί πολέμησα και ξέρω. Επειδή έβαλε ένα τρίποντο στα 20. Δεν ήταν, ήμουνα κρύο. Σουτάροντα σαν το Λάκη Σημειοφορίδη. Τι λες, δηλαδή. Δεν είχα καλό στήλ, δεν είχα. Δεν είχα καλό στήλ. Όντω λίγο Σημειοφορίδη. Πάμε να ακούσουμε τον Ζαν Σπέινερ. Δεν το ρωτήσω αυτό να μα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πώ νιώθει ο Ιωτή μετά από μια τέτοια εμφάνιση, την νύχη και την πρόκληση, γιατί σημαίνει από εδώ και πέρα. What are your feelings after, you know, such a great performance last night, after qualifying? What do you expect from the next the competition? You know, your feelings in general. Of course, it's nice to win in that gym, but it's only February and we are not done. We need to prove in next games. We have tough schedule in front, so we are not too happy. We just continue to do the same work every day. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορούμε να κερδίσουμε σε μια έδρα όπως ήταν αυτή της Παρτιζάν Φεστ, αλλά είναι ακόμα Φεβρουάριος, τίποτα δεν έχει τελειώσει για την ομάδα. Αυτοί θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν, θέλουν να συνεχίσουν να βελτιώνονται, έχουν πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια μπροστά τους, θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα, να συνεχίσουν να παίζουν. Πώς είναι στην αγωνία του σχεδόν παράδεισος κόλασης στο χθεσινό μάτς, ειδικά στο τέλος, 24 πόντοι κατέβηκαν στους 4 και... There was some mixed feelings yesterday in the game. It was almost paradise heaven when you were leading by 24. And at some point you found yourselves with only a 4-point margin. How did you experience that? Yeah, we started very good. We were up, then they were up. So it was a game of crazy runs. 15-0, 20-0, really it was a crazy game. But in that atmosphere with that fans and all those, the importance of the game, of course it can happen. And in our minds and in their minds, of course, this plus minus 2 points, of course it matters. So good that we won, and I think we will forget tomorrow. It was plus 20 or plus 4 only, so we are in next round and we are happy, but of course. But it can happen. We also came back against Panathinaikos when we were down by almost 20, and we came back against stronger teams, so it happens in sports. So we are lucky that we just went through to the next round. Ήταν ένα τρελό παιχνίδι το χθεσινό. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε τρελά, τρελά runs, τρελά streak, πώς να το πω στα ελληνικά, σέρι. Okay. Υπήρξαν 20-0, υπήρξε 15-0 για τη μία ή την άλλη ομάδα, αλλά το να συμβεί κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια έδρα, σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, με τους οπαδούς αυτούς, οι οποίοι πραγματικά δημιούργησαν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, και το μυαλό σου να παίζει και το τρέξει συνέχεια να σκέφτεσαι αυτό το μείον 2 ή το συν 2, αντίστοιχα από ποια ομάδα βρίσκεται και το τι μπορεί να σημαίνει, όλα αυτά είναι στον αθλητισμό. Μπορούν να έρθουν αυτά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει επανέλθει από παιχνίδια στα οποία έχανε πολύ απέναντι σε πολύ δύσκολες ομάδες. Το παθαίνουν όλοι αυτό στον αθλητισμό, ειδικά σε παιχνίδια τέτοιας σπουδαιότητας. Αλλά αύριο το πρωί και σήμερα ακόμα δεν έχει καμία σημασία ποιος προηγήθηκε προς 4, ποιος 4, σημασία έχει ποιος προκρίθηκε. Το πρώτο μάθημα με την Παρτίζαν έγινε στη Θεσσαλονίκη, που θα γίνει και με την Τενερίφη. Κρατάει κάτι ως μάθημα από το πρώτο μάθημα που δεν κύλησε καλά για να διορθωθεί η ομάδα να πάει με μια καλύτερη, με καλύτερη προϋποθέτηση στο δεύτερο. First game against Tenerife is in Thessaloniki, like it was against Partizan. So, do you have in your mind like a lesson that you should, you know, you should work on to have like better chances when you go back to Spain? Of course, we try to play better home against Partizan also. And every game we try to play better, no matter we are home or on the road. So we cannot think, oh, we must win 20 Tenerife, then we can maybe win. Of course, it would be so easy we would do this, but it's not so easy. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα να μπορέσει να κερδίσει την έδρα σου, αλλά ειλικρινά αυτό θέλουν να κάνουν και με την Παρτιζάν για να πάρουν ένα πλεονέκτημα. Δεν είναι τόσο εύκολο, λέω στο μυαλό μου, ότι θα κερδίσω 20 πόντους μια ομάδα, οπότε θα έχω το πλεονέκτημα όταν θα πάω. Προσπαθείς, παίζεις, δεν ξέρεις πώς θα βγει το παιχνίδι. Θα μας πει λίγο το κόλπο στο πώς θα γεννήσει η ομάδα του Ολλάντα, θα γεννήσει η Παρτιζάν στο επόμενο που είναι τέρμι. Okay.
you have a very big game Saturday and then you play Tuesday. Do you have a trick? What do you think about, you know, filling up your batteries as a team? How are you going to cope with such games? We have this schedule almost the whole year, so two games per week. It happened before when we had the game Saturday and Tuesday. So I think we are ready for this. Everybody are healthy. And this is not only for those two games. Then after we have again game and again game. So it's normal. We are ready. I think we will fight like always. Έτσι πηγαίνει το πρόγραμμα της ομάδας από την αρχή της χρονιάς. Τους έχει ξανατύχει Σάββατο με Τρίτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζουν τέτοιο παιχνίδι. Είναι έτοιμοι. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματίες στην ομάδα. Είναι όλοι υγιείς. Πιστεύει ότι θα το αντιμετωπίσουν. Και δεν τελειώνει την Τρίτη το πρόβλημα. Το Σάββατο ξαναπαίζουν. Μετά πρέπει να φύγουν. Αυτή λύνει η χρονιά. Έτσι πάει συνέχεια. Έχουν μάθει να το αντιμετωπίζουν. Πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Στην ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι. Ξέρει πώς θα λέγει τότε να πάρουν δύο ομάδα. Περιμένει κατά δίστυπο να το δει και στο παράδειγμα την Τρίτη. You mentioned the atmosphere in Hala Pioneer last night. Would you expect something similar happening Tuesday in our team? I hope so, because against Staris and Partizan was good and your fans came a lot, so it was completely different to play in such an atmosphere in Palataki, so I hope they will come against Tenerife and it for sure will help us. Φυσικά και το περιμένει. Τα παιχνίδια που παίξανε πραγματικά με κόσμο με τον Άρη και την Παρτιζάν ήταν τελείως διαφορετικά σαν feeling, σαν το πώς το αισθάνθηκαν τα παιδιά. Οπότε ελπίζει πραγματικά να εμφανιστούν στο γήπεδο την Τρίτη και να τους υποστηρίξουν για να μπορέσουν να τους βοηθήσουν όσο γίνεται με την Τενέρη. Όσο να πει τη λέξη Κανάρια, τι του είχε πει πως το μυαλό. When you hear the word Canary, Canary Island, what is the first thing that comes to your mind? I don't care honestly where we play because we are going to the hotel and the gym and we are not going to the beach or somewhere else. So honestly, I don't care if we play Latvia, Tenerife, Kazakhstan or China. I don't know really. In my career, I've been a lot of countries, but honestly, I felt the same whatever we go. Δεν τον ενδιαφέρει που παίζουν γιατί η ζωή του αθλητή είναι ξενοδοχείο και γήπεδο. Είτε παίζει στην Κίνα, είτε παίζει στο Καζακστάν, είτε παίζει στην Τενερίφη, είναι το ίδιο πράγμα για αυτόν. Σε όλη την καριέρα έχει πάει σε πόσες χώρες, τα ξενοδοχεία ξέρει από αυτό το πράγμα. Επομένως δεν έχει καμιά σημασία το που παίζει. Για να κλείσουμε το μας πει η πιο όμορφη στιγμή που έζησε χθες. Okay, last question. The greatest moment you experienced last night. The last offense they missed, it was the best I think. Το τελευταίο σου που έχεις Παρτιζάν ήταν το καλύτερο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Λεδωνός, ο Ζάνις Πέινερς. Βλέπω τώρα την τελευταία επίθεση των Σέρβων. Έπαιξε ο ίδιος πάρα πολύ καλή άμυνα. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή, ο αντίπαλος ούτε καν σκέφτηκε το τρίποντο να σηκωθεί. Αναγκάστηκε να μπει μέσα και να μπλέξει μετά με τον Μακφάντεν, τον Χρυσικόπουλο και τον Σάιμπερτ που του κλέβει την μπάλα. Ναι, ναι. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα σε εκείνο το... όλη η άμυνα ήταν πάρα πολύ καλή για τον ΠΑΟΚ. Και είχαν προηγηθεί και καλές άμυνες και από τον Μαργαρίτη στις προηγούμενες επιθέσεις για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στη νίκη. Τα έκανε δύσκολα. Να βάζουμε καλά, να ησυχάσουμε, δεν υπήρχε. Ορίστε. Ξεφτυλιστήκαμε συνέντευξη τύπου. Εντάξει, αυτά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα του Πασχετικού ΠΑΟΚ. Δεν είναι πράγματα που κάνουν εντύπωση. Όταν είδα τίποτα στην ανανέωση, δεν κάνει εντύπωση. Όταν είδα στην ανανέωση, δύο, είναι η στιγμή που κάνω ερώτηση στον Ίβιτς, ανανεώνω το site και βλέπω δύο χαμένες βολές ο Μαργαρίτης και ο Ίβιτς απαντάει σε μένα. Και εκείνη την ώρα έχω πάθει σοκ κανονικό. Δύο χαμένες βολές σε αντιαθλητικό φάουλ εκτός φάσης, έτσι. Με το σκορ στους 4 πόντους τη διαφορά. Ναι. Θυμάστε ποτέ ο ΠΑΟΚ να έχει πάρει ένα αθλητικό φάουλ για να έχει βάλει δύο βολές και ένα τρίποντο, ας πούμε, να έχει πάρει το περισσότερο. Τρελός. Δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο στα χρονικά. Κοροϊδά είμαστε. Τώρα, να γίνει το μάτς σούπα. Άστο να έχει ενδιαφέρον. Ναι. Να περιέγραψε μας λίγο, γιατί ναι, ίσως αρκετοί δεν έχουν δει το παιχνίδι, δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε στη Γερμανία. Ποιο ήταν το κύριο στοιχείο που έδωσε διαφορά στον ΠΑΟΚ 22-24 πόντων και γιατί στο τέλος έγινε αυτό που έγινε. Ναι, κοίτα, ο ΠΑΟΚ χθες δεν ξέρω αν του βγήκε λόγω Μακφάντεν ή ήταν θέμα πλάνου, αλλά στον ΠΑΟΚ ξέρανε πολύ καλά ότι η Παρτιζάν είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ σκληρή άμυνα και το κατάλαβαν και χθες, όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Πραγματικά η Παρτιζάν κλείνει πάρα πολύ καλά τη ρακέτα της, οπότε για να το ανοίξεις αυτό το πράγμα και να καταφέρεις να βάλεις πιο εύκολους πόντους είναι το σουτ.
Ο ΠΑΟΚ είχε πολύ μεγάλη μέρα τον Μακφάντεν, έτσι. Σε κάποια φάση ο Αμερικανός έβαζε τα πάντα, έβαζε μετά από πάσα, έβαζε μετά από τρίπλα, έβαζε μετά από δική του ατομική προσπάθεια. Έπαιζε μετά από... Δηλαδή τα έκανε τα πάντα ο Μακφάντεν. Και γενικά ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι. Δηλαδή από την αρχή πήρε μια διαφορά την οποία την κρατούσε και τη μεγάλωνε. Απλά μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο όπως και να το κάνουμε δεν είναι ένα απλό γήπεδο. Έτσι, η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική και παρά τα προβλήματα που είχαν οι Σέρβοι της Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ, η κερκίδα έκανε τρομερή δουλειά. Φασαρίες, έγινε πραγματικά μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα η οποία άλλαξε και τη ροή του αγώνα ουσιαστικά, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση. Και αυτό πραγματικά άλλαξε λίγο την εικόνα του αγώνα. Η Παρτιζάν άρχισε να πιέζει πολύ, έκλεψε πάρα πολλές μπάλες από τον ΠΑΟΚ, τον οδήγησε σε πάρα πολλά λάθη και έτσι το μάτς μετά πήγε σε ένα-δύο σουτ, όπως έχουν πάει τα περισσότερα μάτς του ΠΑΟΚ φέτος. Όπου συνήθως κερδίζει ο ΠΑΟΚ τα εντός και χάνει τα εκτός σε τις καταστάσεις. Και τώρα που το θυμάμαι, να πούμε ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο τελικά εκείνο το σουτ του Σάιμπερτ στο πρώτο παιχνίδι. Βέβαια έπαιξε ρόλο. Είδες, όταν μιλάμε για δύο παιχνίδια στα οποία παίζουν ρόλο οι διαφορές, ακόμα και μία χαμένη βολή να παίξει ρόλο, έτσι. Ή μία εύστοχη βολή. Πόσο μάλλον εκείνο το σουτ που ήταν στο τέλος, που θεωρητικά το μάτι ήταν χαμένο. Έτσι. Πάω και είχε χάσει το μάτι, αλλά έψαχνα αυτή τη διαφορά. Να την μειώσει τέλος πάντων όσο μπορεί. Και αποδείχθηκε πολύ σημαντικό. Σωστά. Ο Σάιμπερτ, ο οποίος πρέπει να ήταν πολύ καλός χθες, αν κατάλαβα καλά. Ο Σάιμπερτ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αυτός άνοιξε ουσιαστικά την άμυνα της Παρτιζάν, γιατί ήταν εύστοχο στο ξεκίνημα. Τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, οι 10 ήταν στην πρώτη περίοδο. Γενικά ο ΠΑΟΚ χθες για 35 λεπτά με κάποια μικρά διαστήματα, δηλαδή από το τέλος της πρώτης περίοδου μέχρι τα ξεκινήματα της δεύτερης και ένα κακό δίλεπτο στην τρίτη περίοδο, μέχρι το 35-36 είχε πάνω τον έλεγχο, μέχρι το 37 μάλλον είχε τον έλεγχο. Τα τελευταία 3 λεπτά υπήρχε ολικό blackout, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να στο κέντρο από ένα σημείο και μετά. Και δεύτερο χειριστή όταν έβαλε ο Μαργόπουλος υπήρχε πρόβλημα. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι. Και έτσι όπως πήγε στο τέλος η κατάσταση, ήταν να παίξει την άμυνα. Εκεί τη δουλειά την έκανε, έπαιξε μια εξαιρετική ομαδική άμυνα, ναι. Και κατάφερε να πάρει την νίκη πρόκληση με 4 πόντους. Παίζει τώρα κόντρα σε μια ομάδα όπως η Τενερίφη, η οποία βλέπω εδώ ότι θεωρείται πως κάνει την πιο μεγάλη σεζόν της ιστορίας της. Την πιο καλή σεζόν. Ναι, βέβαια. Στην Ισπανία η Τενερίφη είναι δεύτερη στη βαθμολογία. Με 15-5. Και ήταν πρώτη. Βεβαίως. Είναι πίσω από τη Ρεάλ, αν θυμάμαι καλά. Είναι πάνω από την Μπαρσελόνα, είναι πάνω από την Βαλένθια. Στον Όμιλο είχε 11-3. Πέρασε πολύ εύκολα από τη φάση των ομίλων. Έτσι, δηλαδή η πρόκριση ήταν πολύ, πολύ άνετη. Και βέβαια... Εντάξει, έχει στόχο να προχωρήσει προφανώς στην διοργάνωση, έτσι, και φυσικά είναι το φαβορί σε αυτά τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Αλλά στην διαλογική ήταν και η Παρτιζάν. Άλλο ο ΠΑΟΚ πέρασε. Καλύτερη ομάδα πρέπει να είναι αυτή η Παρτιζάν. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και είναι και μια ομάδα η οποία από τη στιγμή πρωταγωνιστή στην Ισπανία προφανώς παίζει και ένα μπάσκετ εντελώς άλλου ρυθμού. Έτσι. Mm. Είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστή στην Ισπανία. Είναι στις πρώτη τετράδα των Ισπανών. Οπότε προφανώς και παίζει σε πιο γρήγορους ρυθμούς, παίζει ένα διαφορετικό μπάσκετ. Ο Μπόγλης που θυμόμασταν εμείς από τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ στην Τενερίφη. Και έχει δυναμώσει πολύ περισσότερο, κάνει τρομερή δουλειά σε άμυνα, rebound και όλα αυτά τα οποία στον ΠΑΟΚ δεν έχουν κάνει. Βλέπω εδώ καλά. Τα τριαροτεσάρια τους είναι οι πρώτοι σκόρερ. Ορίστε. Τα τριαροτεσάρια τους είναι οι πρώτοι σκόρερ. Ένας Καναδός βλέπω εδώ. Ναι. Και ένας small forward. Που έχουν 12-13 πόντους κατά μέσο όρο. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κατάφερε χθες να περάσει, τώρα μπαίνει πάλι σε μια διαδικασία πολλών και συνεχόμενα. Το ταξίδι στην Τενερίφη είναι δύσκολο. Έτσι, είναι και μακρινό και δύσκολο με τις πτήσεις. Έχει το παιχνίδι το Σάββατο με την ΑΕΚ, έχει τρίτη βράδυ το μάτς με την Τενερίφη. Παίζει μετά εντός έδρας με τα Τρίκαλα και μετά θα φύγει να πάει στα Κανάρια νησιά να παίξει με την Τενερίφη. Είναι δύο εβδομάδες δύσκολες, αλλά ο ΠΑΟΚ με την πρόκρισή του χθες νομίζω ότι
πέτυχε ένα πολύ σημαντικό στόχο και ένα στόχο τον οποίο όντως ένα στόχος ο οποίος αποτελεί υπέρβαση σε κάθαρα για αυτόν τον ΠΑΟΚ, να βρεθεί στους 16 της, του Champions League. Τώρα από εδώ και πέρα νομίζω ότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος σε αυτά τα μάτς με την Τενερίφη και από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα από αυτόν τον ΠΑΟΚ με τα καλά του και τα στραβά του είναι απειροελάχιστα τα παιχνίδια που έχει εκτεθεί αυτή η ομάδα. Δηλαδή ναι. που έχασε εύκολα. Ναι. Έτσι. Και νομίζω ότι τέτοια μάτς, δηλαδή που θα τα πάει ως το τέλος και θα τα προσπαθεί, θα μάχεται ως το τέλος, νομίζω ότι θα είναι και αυτά με τους Ισπανούς. Γιατί είναι και το κίνητρο πολύ μεγάλο. Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί. Ωραία. Θα είναι πολύ γεμάτη και χρονιά για την ομάδα μπάσκετ. Όπως είπε σωστά, χθες ήταν ένα στίγμα για όλη τη χρονιά, ένα σημείο αναφοράς για όλη τη χρονιά. Θα τελειώσει χρονιά και θα λέμε ότι υπάρχει αυτή η επιτυχία. Η πορεία στην Ευρώπη και η πρόκριση. Και θα δούμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή. Καλό ταξίδι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Έγινε, γεια. Αυτά από Βελιγράδι. Με μια πρώτη σύνδεση για την ομάδα μπάσκετ που χθες κέρδισε και προκρίθηκε. Με τον Πέινερ, τον οποίο ακούσαμε. Πραγματικά σημαντική επιτυχία. Αξίζει λίγο να χαρούν και οι παράγοντες της ΠΑΟΚ που εντάξει, κατηγορούνται για πολλά και διάφορα. Για το πιο άδικο για το οποίο κατηγορούνται είναι ότι δεν βάζουν λεφτά. Γιατί κανείς δεν έχει πει ότι ούτε υποσχέθηκαν, ούτε δεσμεύτηκαν, ούτε υπάρχει νομίζω οποιαδήποτε απέτηση να βάλουν λεφτά ο Πρέλεβιτς και οι συνεργάτες του. Κάνουν την προσπάθειά τους, μερικές φορές έχουν καλές επιλογές, μερικές άλλες κάνουν κάποια λάθη. Αξίζουν να πάρουν και μια χαρά από αυτό που έγινε χθες με την πρόκριση και να δούμε τι θα καταφέρουν από εδώ και πέρα, γιατί πλέον η χρονιά είναι πολύ δύσκολη με τα συνεχόμενα παιχνίδια για να πάω που θέλει να είναι στην τετράδα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, αυτά με το μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο σιγά σιγά, αφού αναφερθούμε στους χορηγούς μας. Τι κάνει. Το Sons of Anarchy είναι σήμερα. Ποιο είναι. Ναι. Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Έχει ναι. σήμερα αφιέρωμα. Και live, έχει και DJ set. Έχει τα πάντα. Δώρα. Με κάθε πύρα που καταναλώνετε σας κάνουμε δώρο. Μία από τις 5 αφίσες που βγάλαμε για το event. Αν καταφέρετε να πάρετε και τις 5 αφίσες σας κάνουμε δώρο. Ένα συλλεκτικό μπρελόκ του πειρατή. Ξεσκίστηκες. 3. Με κάθε μπύρα λαμβάνετε αυτομάτως μέρος στην κλήρωση για t-shirt Sons of Anarchy. Έτσι είναι. Τώρα αρχίζει και γίνεται πιο γλυκό το πράγμα. Δηλαδή γίνεις κάγκελο, θα πάρεις μπλούζα, μπρελόκ και αφίσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ. Μπυρατής Διογένους 17. Αφιέρωμα σε μία από τις πιο καλές σειρές που έβγαλε η Αμερικάνικη τηλεόραση. Με πολύ ωραίες μουσικές που είναι μέσα από τη σειρά και βέβαια Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα, ένα event που αξίζει τον κόπο σήμερα να πάτε στην Διογένους και να δείτε και τον Άβρα του γηπέδου εκεί πέρα, τι ωραία, που σκεπάζει όλη την περιοχή, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μαζί μας και η Αναδομό, όπου τρέχει έναν διαγωνισμό μέχρι και αυτές τις μέρες που διανύουμε στο Facebook. Μπορείτε να κάνετε ολοκληρωμένη ανακαίνιση αξίας 1.350 ευρώ δώρο αν κερδίσετε αυτόν τον διαγωνισμό του Facebook. Να γράψετε αναδομό στα ελληνικά, να κάνετε like στη σελίδα, να κοινοποιήσετε το βίντεο με τον διαγωνισμό και να μπείτε στην κλήρωση. Έως και 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση έτσι κι αλλιώς, προνομιακά πακέτα, ακρίβειας και συνέπειας όλα τα σχεδιαγράμματα. Και η αναδομό βρίσκεται στο κέντρο της πόλης στην Αγία Σοφίας, 2311-241-508. Να πάτε από εκεί και να μάθετε τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας. Και Burger & Shake στην Κούσκουρα. Η πιο φρέσκια πρόταση για μπέργκερ στο κέντρο από τις 12 το μεσημέρι. Έχουμε ξεκινήσει μέχρι και τις 3 τα μεσάνυχτα. Προσφέρει αυτό ακριβώς που λέει, εξαιρετικά μπέργκερς σε πολύ καλούς ρυθμούς. Κλείνουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέφουμε για το ποδόσφαιρο, για το βόλεϊ, για δικές σας απόψεις. Πολλά και διάφορα, μια και η σεζόν είναι πάρα πολύ γεμάτη για όλο το σύλλογο του ΠΑΟΚ και τα καλύτερα έρχονται, τα πιο κρίσιμα παιχνίδια μπροστά είναι. Και αφού ξεκινήσαμε με την μεγάλη ομάδα του συλλόγου, με τη βαριά φανέλα, με την φανέλα των τίτλων των ευρωπαϊκών, βεβαίως, και των διακρίσεων, της ομάδας μπάσκετ που έφερε και πρόκριση σε νοκάουτ παιχνίδια με το δεύτερο εκτός, μετά τις γιορτές, ναι. όπου άλλες ομάδες του συλλόγου μετά τις γιορτές δεν ξέρω αν έχουν νίκη στην ιστορία τους σε Ευρώπη.
Πρέπει να ανατρέξουμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι. Πάμε και στην ομάδα του ποδοσφαίρου, η οποία έκλεισε χθες την ευρωπαϊκή της παρουσία. Επιτυχημένη πορεία, καλή πορεία. Εντάξει, δεν έγινε υπέρβαση, ο ΠΑΟΚ έχει ξαναφτάσει στη φάση του 32, αλλά ήταν μια καλή πορεία. Χάθηκε μια ευκαιρία το καλοκαίρι με τον Άγιαξ. Πραγματικά χάθηκε ευκαιρία στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στους ομίλους. Στους ομίλους είχε τα πάνω και τα κάτω του. Είχε αυτά τα δύο παθήματα, όπως είπε και ο Ίβιτς με την Καραμπάχ, που πρέπει να είναι και μαθήματα για το μέλλον. Πέτυχε και φέτος μια πολύ μεγάλη εκτός έδρας ευρωπαϊκή νίκη που θα τη θυμόμαστε, όπως συμβαίνει συνήθως για τον ΠΑΟΚ, αυτή στην Ιταλία. Και έδωσε τη μάχη του με τη Σάλκε, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί για άλλη μια φορά λόγω του εντός έδρας αποτελέσματος. Λόγω, εγώ λέω, του τελευταίου 8 λεπτού. Εντάξει. Του αποτελέσματος στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Τώρα 8 λεπτό, 10 λεπτό. Εδώ μιλάμε συνολικά ότι το πρόβλημα παραμένει αυτό, μόνιμο, ανεξήγητο, και παρουσιάστηκε και αυτή τη χρονιά. Για άλλη μια χρονιά, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει πιο πολλούς βαθμούς, αν το πάμε σε βαθμούς, εκτός έδρας από ό,τι εντός στην Ευρώπη. Εκτός έδρας έχει 3 νίκες με Λίμπερετς, Φιωρεντίνα και στην Τυφλίδα, αν τα πάρουμε όλα μαζί. Έχει 2 ισοπαλίες με Άγιαξ και Σάλκε και έχει μόνο μία ήττα από την Καραμπάχ. 3-2-1 εκτός έδρας. Βάλετε έντονα. Πάρα πολύ καλός απολογισμός. Βέβαια. Και λόγω αντιπάλων και Φιωρεντίνα και Σάλκε και Άγιαξ, πάρα πολύ καλός. Εντός έδρας ήταν 2 νίκες. Και με τη Λίμπερετς. 3 ήττες. Με Άγιαξ, Σάλκε. Με Καραμπάχ, Σάλκε. 3 ήττες. Και μια ισοπαλία. 3 ήττες και ισοπαλία. Όχι, και Καραμπάχ, ναι. Η ισοπαλία με τη Φιωρεντίνα. Ισοπαλία με τη Φιωρεντίνα. Άρα θετικός απολογισμός και παραπάνω βαθμοί εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ και αυτή τη χρονιά. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναγίνει. Πρέπει να γίνει συχνά αυτό. Να είναι έτσι τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης. Όχι, είναι πολύ προσέγγισης. Συγκεντρωμένη η ομάδα εκτός έδρας. Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα προσέγγισης. Ότι οι δύο ήττες με Άγιαξ και Σάλκε κυρίως είχαν να κάνουν με το ότι ο ΠΑΟΚ πήγαινε να τους χτυπήσει με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είναι δομημένη η ομάδα. Δηλαδή, η ομάδα είναι δομημένη να έχει αθλητικά προσόντα, να έχει μια σχετική ποιότητα, να έχει τρεξίματα, να έχει τέλος πάντων τη δυνατότητα να δυσκολέψει το παιχνίδι του αντιπάλου. Και με τον Άγιαξ δεν το έκανε, περίμενε στο μισό γήπεδο για να παίξει την κόντρα, εκεί ήταν άτυχος, αλλά είναι μια περίοδος η οποία... Μα αυτό συνέβη και στο Άγιαξ ΠΑΟΚ. Τι εννοείς? Στην Ολλανδία, αλλά πήρε το αποτέλεσμα. Γιατί στην Ολλανδία δεν υπήρχε κάποια φάση με τόσο χαμηλή συγκέντρωση όπως στο 1-2 της Τούμπας. Να αφήσουμε τα παιχνίδια με τον Άγιαξ, γιατί είναι αρχές σεζόν. Όχι. Ωραία. Εδώ μιλάμε για χρόνιο πρόβλημα, αυτό σου λέω. Χρόνια τώρα. Είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος εκτός έδρας, ενώ στην Τούμπα πάντα θα υπάρχει μια στιγμή χαλάρωσης ή που θα ξεφεύγει λόγω του κλίματος. Γιατί πήραμε αποτέλεσμα? Γιατί. Πώς το προσεγγίσαμε το παιχνίδι? Ίδιος σχηματισμός. Ίδιος σχηματισμός. 20 μέτρα πιο μπροστά. Και αν θες, 20 με μέτρα μικρότερη πιο μπροστά. Ποιότητα στο ρόστερ. Ναι, 20 μέτρα πιο μπροστά. Στην δεκάδα. 20 μέτρα πιο μπροστά. 20 μέτρα πιο μπροστά. Ναι. Γιατί έχω αργά στόπερ. Προέκυψε. Έχω αργά στόπερ. Είπε και ο Ίβιτς, το οποίο δεν το πρόσεξα, ότι ακόμα και το πώς έπαιξαν αυτοί τα center forwards που δεν πιέζανε, έπαιξε ρόλο. Έπαιξε ρόλο, ναι, βέβαια. Αυτός είναι αυτοί είναι οι δυνατοί. Αυτοί είναι οι δυνατοί. Και καθορίζουν πιο πολύ αυτοί το τι παιχνίδι θα γίνει. Ναι, εγώ λέω ότι άλλο είναι να χάσεις επειδή έπαιξες και άλλο είναι να χάσεις επειδή δεν έπαιξες. Εγώ λέω λοιπόν ότι το λάθος του ΠΑΟΚ και το μάθημα που πρέπει να πάρει είναι ότι χίλιες φορές να παίζει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του παρά σύμφωνα με το γεγονός ότι ο άλλος είναι πιο δυνατός. Διαφωνώ. Εντάξει. Και με τη Φιωρεντίνα θα χάνες. Και ξεφεύγεις από την φιλοσοφία του μεγάλου Πορτογάλου προπονητή. Δεν ξεφεύγει. Ο οποίος σε αυτά τα πράγματα παραδέχεται. Ισορροπημένος. Είναι ρεαλιστής και παραδέχεται
ότι ο άλλος είναι καλύτερος, άρα προσαρμόζεσαι στον καλύτερο. Ναι, προσαρμόστηκε με τη Φενέρ, ναι, μας έκανε γιο-γιο η Φενέρ, την περιμέναμε. Ωραία. Ποια Φενέρ. Η Φενέρ δεν ήταν αυτός. Δε. Ποια Φενέρ, δεν μπερδεύεσαι. Ομάδα του Σάντος ήταν. Εντάξει, ομάδα του Σάντος, άλλος ήταν προπονητής. Εντάξει, το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι είναι. Ότι ο Πάκου πρέπει να μάθει να παίζει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του. Μπορεί να φάει μια-δυο σφαλιάρες, αλλά στο τέλος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ναι, ο Πάκου δεν είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, ούτε καν είναι μέσα σε 40 ομάδες της Ευρώπης. Είναι όμως μια ευρωπαϊκή ομάδα. Εντάξει. Και όταν παίζει με τον Άγιαξ, με τη Σάκη, με τη Φιωρεντίνα. Το καλοκαίρι τώρα, ρε φίλε, άσε μας που δεν μπορούσαμε να δύο παλιές τώρα. Μιλάμε τώρα σοβαρά. Μια χαρά πήγε το παιχνίδι τον Άγιαξ. Μια χαρά πήγε. Ήταν συμπτωματικό το αποτέλεσμα. Πολύ συμπτωματικό ήταν. Πιο φυσιολογικά θα έλεγε 3-1 παρά που έλειξε 1-2. Εντάξει. Διαφωνήσαμε και τότε. Η φιλοσοφία ήταν μια χαρά για τον ΠΑΟΚ. Τους ξεγύμνωσε. Τους έβγαλε 3-4-τέτ. Δεν μπήκε η μπάλα μέσα. Το χάσε ο ποδοσφαιριστής. Ο ποδοσφαιριστής. Ο τρίτος συντελεφόρ του ΠΑΟΚ. Οι ποδοσφαιριστές. Δεν έχασε μόνο ένας. Ο τρίτος συντελεφόρ του ΠΑΟΚ. Ο συγκεκριμένος που πάει το μυαλό όλων έβγαλε και μια μπαλιά και άλλο το χάσε μετά το επόμενο. Και εκεί ήρωας θα μπορούσε να γίνει. Όλη η ομάδα ήταν έτσι να γίνει. Τι να πω. Πρέπει να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι ότι βλέποντας την εντεκάδα νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα ίσια το μάτς. Έτσι και νομίζω το λέγαμε και οι δύο στο ραδιόφωνο για να μην λέμε τα λέγαμε και δεν τα λέγαμε και δικαιωθήκαμε. Όχι, φοβηθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ο ΠΑΟΚ με το 3-5-2, με τον Μπούγκουρα που πρώτη φορά μπήκε, με τον Μιστακίδη στην πλευρά, με τον Ουάρντα βασικό, με αυτό το σχηματισμό στο γήπεδο απέναντι σε φορμαρισμένη ομάδα που είχε και το Χούντελαρ στην εντεκάδα, θα μπορούσε να σταθεί. Καλή εντεκάδα, καλύτερη από την Τούμπα. Τόσο ανταγωνιστικός. Ήταν πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, από τα καλύτερα παιχνίδια του εκτός έδρας, γιατί δεν έκλεψε αποτέλεσμα όπως το έκλεψε πέρυσι στη Γερμανία με την Ντόρτμουντ. Αυτό σου λέω. Τι έκανε χθες διαφορετικό λοιπόν. Πίεσε ψηλά. Δεν φοβήθηκε. Ανάγκασε τον αντίπαλο να πετάξει μπάλες. Δεν τον άφησε την μπάλα. Ωραία. Έκανε πράγματα τα οποία οφείλει να κάνει. Δεν τα προγραμματίζεις αυτά. Δεν τα προγραμματίζεις τώρα. Εσύ περνάει στην ομάδα. Και ρε, στο φίλε, πρώτο ότι δεν, του βγήκε. Δεν του βγήκε. Περνάει στην ομάδα ότι πιστεύεις. Ότι εσείς είστε, μπείτε, πιέστε ψηλά. Και σου επαναλαμβάνω, το φαινόμενο είναι χρόνιο. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι μόνο φέτος. Είναι χρόνια το ίδιο πράγμα. Χρόνια. Τι να λέμε τώρα. Και δεν υπάρχει απάντηση από τους ειδικούς. Από αυτούς που παίζουν, όπως ο Μαλεζάς που τάζησε τόσα χρόνια. Σε τέτοια παιχνίδια ήθελε και μια τύχη, ρε παιδιά. Δηλαδή, στο πρώτο μάτς δεν σε μπαίνει το δοκάρι. Στο δεύτερο μάτς βγαίνει ο Κίτσιου, κάνει εκείνο το σουτ που δεν είναι έτσι όπως το θέλει. Δεν γίνεται το 0-1. Δεν σου δίνει το πέναλτι και στο καπάκι στην επόμενη φάση τρως τον γκολ. Δεν θέλει και πολύ. Λάθος είναι αυτό. Είναι μεγάλο λάθος του Μιστακίδη. Μισακίδης πρέπει να τελειώσει τη φάση. Δυστυχώς. Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, το ότι πάει να κερδίσει το πέναλτι, εγώ δεν μπορώ να το κατηγορήσω. Okay, έτσι του βγήκε. Αλλά μετά έχει μείνει το μυαλό του εκεί πέρα. Και του φεύγει ο παίχτης στην πλάτη. Αυτός που πόντερε πιο πολύ ο Ίβιτς, τους δύο fullback και γίνεται η ζημιά. Από αυτούς πάλι. Ο Μιστακίδης είναι πρωταγωνιστής, έτσι. Και τα δύο γκολ είναι δικά του. Και μπροστά και πίσω. Mm. Πάρα πολύ παραγωγικός. Στην άμυνα είχε προβλήματα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να τα απεξέλθει σε ένα ρόλο που ξαφνικά σου δίνεται. Το προσπάθησε. Δυσκολεύεσαι να βγάλεις ποιος ήταν ο καλύτερος, ποιος ήταν ο πολυτιμότερος. Για μένα ο πιο σημαντικός παίχτης για να παίξω πάνω αυτό το παιχνίδι ήταν ο Άρντα. Ήταν, αν το δούμε συγκριτικά και με το πρώτο παιχνίδι. Ήταν πολύ πιο ουσιαστικός από ότι ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι στατικός παίχτης. Ο Άρντα δεν είναι στατικός παίκτης. Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ βρήκε χώρους και ανέβασε παιχνίδι. Ωραία. Κινήθηκε χωρίς την μπάλα έξυπνα. Παρεξήγησε ένας αναγνώστης του ΠΑΟΚ 24 το σχόλιο μου ότι νομίζω ήταν υποτιμητικό προς τον Άρντα. Ότι λέω ήταν ένας πιο αθλητικός Μπίσεσβαρ. Εγώ τον Μπίσεσβαρ τον γουστάρω πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, τα κουστούρια του τα ξέρουμε. Τώρα, άμα προκύψει ένα παιδί που να παίζει περίπου στους ίδιους χώρους, αλλά να είναι πολύ πιο κοντρολαρισμένος, πολύ πιο ταχυδυναμικός και αθλητικός, εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση. Αρχίζουμε να έχουμε δεκάρια. Δηλαδή εκεί που λέγαμε, θυμάσαι αυτό το κλασικό επί χρόνια που έλεγε πάρτε ένα δεκάρι. Πάρτε ένα δεκάρι, βασικά. Ένα είχε πέρυσι τον Μπέλκα και τώρα έχει τρεις. Και τώρα έχει τρεις. Ναι, το θέμα είναι ότι είναι ξεκάθαρο πλέον φτάσαμε. Δηλαδή, μην πω ότι έχουμε Μάρτιο. Μπαίνουμε σιγά-σιγά. Ναι. Την άλλη εβδομάδα. Ωραία, ναι. Φτάσαμε Μάρτιο σχεδόν
Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Μπίσεσβαρ είναι για παιχνίδια εντός Ελλάδας ναι. συγκεκριμένα. Ωραία. Εκεί... Σε όταν πάνε, ανεβαίνει το επίπεδο, ο ποδοσφαιριστής Μπίσεσβαρ δείχνει ποδοσφαιριστής 5x5. Φάνηκε και όταν μπήκε αλλαγή για μένα, είναι λάθος η αλλαγή. Του Μπίσεσβαρ. Δεν υπήρχε λόγος να μπει. Δηλαδή. Δεν ξέρω, μήπως δεν μπορεί ακόμα να βγάλει 90 λεπτό. Δεν έχει τις ταχύτητες. Δηλαδή, είναι θέμα αριθμού. Ρε. Και τι είναι 90 λεπτό και 2 λεπτό και 3 λεπτό. Δεν μπορεί να παίξει. Όχι, μήπως δεν μπορεί ο Ουάρντα να. Μήπως δεν μπορούσε ο Ουάρντα. Α πει ο Πέλκας δεκάρι. Δεν είναι. Ο Μπίσεσβαρ για αυτές τις ταχύτητες είναι βετεράνος. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αλλάξουμε. Καλός παίχτης, ξέρει μπάλα, το παλεύει. Εντάξει, είναι φάτσα μεγάλη, δηλαδή είναι χαβαλές τεράστιος, είναι ωραίος τύπος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Και δεν έπαιξε ποτέ σε αυτό το επίπεδο από την ώρα που έφυγε από τη Φέγενορτ. Δεν είναι τυχαίο. Πολύ καλό παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλός ο Κουλούρης. Νομίζω του λέγανε χθες. Είναι πάντα καλός. Του λέγανε χθες το φοβερό ότι ρε φίλε, πώς τα κατάφερες και έβαλες 2 γκολ με τη Σάλκη, αλλά δεν μέτρησε κανένα. είναι, δηλαδή, να, αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, δεν έχει γράψει γκολ Κουλούρης πάλι χθες. Πώς γίνεται αυτό. Γίνεται. Εντάξει. Ο Κουλούρης είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και θα πρέπει να το στηρίξει όλος ο κόσμος. Και έχει τόσο καλή παρουσία και εκτός περιοχής. Δεν είναι μόνο ότι έβαλε 2 γκολ. Το καλύτερο, παιχνίδι του Κουλούρη φέτος είναι στη Φιωρεντίνα. Ναι. Όποιος βλέπει μπάλα καταλαβαίνει τι κάνει ο Κουλούρης μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Και είναι και δικό μας παιδί και είναι 21 χρονών. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι. Έχει ξεκινήσει πιο νωρίς και από τον Κλάους. Ότι είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Τεράστιο. Πολύ καλό παιχνίδι σε σχέση με όλα τα προηγούμενα του από τον Σάχοφ. Πάρα πολύ ουσιαστικός. Ναι. Χωρίς λάθη. Κέρδισε το κέντρο εκεί από τους αντιπάλους μαζί με τον Τζίμιροτ. Πάλι σεμινάρια νομίζω σοβαρότητας από, και από τον Μαλεζά και από τον Κρέσπο. Ναι, ναι. Κρέσπο, ξέρετε. Ο Κρέσπο νομίζω αναδεικνύεται σε προσωπικότητα της ομάδος και δεν ξέρω τι έγινε με τους αρχηγούς, αλλά νομίζω ότι δικαιούταν από αυτά που εγώ βλέπω και ξέρω. Κυρίως αυτό στο περιβραχιόνιο. Λεπτομέρεια τώρα. Τώρα είναι σε εξέλιξη. Λεπτομέρεια. Ο τρόπος που αντέδρασε ο Κρέσπο σε κάτι που δεν είδε κανείς μάλλον, στην αλλαγή που έγινε λάθος από τον πάγκο, έχει χτυπήσει ο Μιστακίδης ναι. επί 5 λεπτά. Τώρα, ο Μιστακίδης από εγωισμό ή από δεν ξέρω τι και πώς, δεν ζητάει αλλαγή. Γιατί, εντάξει. Ο Κρέσπο όμως ζητάει αλλαγή. Σου λέει, τι κάνουμε, παίζουμε με 10. Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή. Δεν βγάζει κανεί την μπάλα έξω. Γιατί ο Πάκο παίζει πράγματι με 10. Και με το που βγαίνει η μπάλα έξω, σηκώνεται αλλαγή κάμπος. Ναι, τρελάθηκε ο Ισπανός. Και το προλαβαίνει αυτός. Τρελάθηκε ο Ισπανός, χάζεψε. Σου λέει, τι κάνετε, ρε. Ο άλλος δεν παίζει, είναι κάτω. Δεν μπορεί να συνεχίσει, σα λέω αλλαγή και βγάζει τον κάμπος. Και την αντίδρασή του που είναι πολύ έντονη. Τον κάμπος με 10 παίζει, μετά ναι. Γίνεται αλλαγή, μπαίνει ο Ερίκη αντί του Μιστακίδη, αλλάζει ο σχηματισμός και γίνεται ό,τι γίνεται. Ηγετική συμπεριφορά εκεί από τον Κρέσπο που εκνευρίσει ακόμα και με τον Μπάγκο. Όπου δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να βγει ο Μιστακίδης που δεν έπαιζε. Εντάξει, αυτά είναι δείγματα ηγετικά. Χρειάζεται η ομάδα. Νομίζω ότι υπερβάλλουμε λίγο, ρε παιδιά. Το αυτονόητο είναι. Όχι, όχι εκεί κάποιο άλλο δεν μιλάει. Είναι μερικοί δεν μιλάνε. Άλλο δεν μιλάει. Έτσι. Στην πλευρά του είναι. Ενώ αντέδρασε. Μα έκανε χειρονομίες. Τι κάνει. Κίτσιου, ο τεράστιο Κίτσιου για ακόμη μια φορά. Ωραία. Τι να δει από απέναντι. Θα μιλούσε ο Κίτσιου και θα την δρούσε, θα κάνει χειρονομίες. Μπορεί και να μιλούσε. Εντάξει, καλά. Το έχει αυτό λίγο. Είναι λίγο. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό ο Κρέσπο. Ο Κάμπος, όπως λες. Μισή ενέργεια δεν τελείωσε. Ναι, δεν πλησιάζει την περιοχή και παθαίνει μια ναυτία. Ούτε κάτι απλές μπαλιές, δηλαδή μια τρύπα που μπορούσε να περάσει το κουλούρι να γίνει γκολ. Πήγε την έστειλε πάνω στον άλλον. Δηλαδή, και ο Ερίκη δεν έδωσε μπαίνοντας ως αλλαγή. Πράγματι ήταν ο Ερίκη κάποιος να του πει παιδιά ότι δεν είναι ατομικό το άθλημα. Ακόμα δηλαδή, και το χέρι είναι μεγάλη βλακία. Με το χέρι είναι πολύ μεγάλη βλακία. Να τελειώνει τη φάση. Δηλαδή δεν τη βρίσκει εσύ, θα τη βρει κάποιο άλλο ίσως. Μην την τελειώνει τη φάση. Όχι, όχι, είναι... Και ήταν και ο κουλούρι. Ήταν κακά τα δείγματα χθες. Άρα τον Κουλούρη, αν τον ρωτούσε πώ αισθάνεσαι που έβαλε δύο γκολ και δεν μέτρησε κανένα, έπρεπε να του πει και αυτό. Που σου φάτσα με τον γκολ και σε σταμάτησε ο δικό σου παίχτη. Είναι η ίδια ερώτηση πώ αισθάνεσαι που βγαίνει και μπαίνει ο πρίγκιπα. Είναι η ίδια, ρε. Δηλαδή έχει τον πόνο του που έχει τον πόνο του. Σαν την ερώτηση που έκανε ο Μοσκοβίτη. Η πρώτη ερώτηση στον Μπένε ήταν τα συναισθήματά σου. Πώ είναι. Λοιπόν, πολύ καλή παρουσία από όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ και ο Γλύκο βεβαίω τη δουλειά του όπω το συνηθίζει. Βέβαια. Πάρα πολύ χρήσιμο το ότι φεύγει ο ΠΑΟΚ με ψηλά το κεφάλι, το ότι χάρηκε ο κόσμος, ότι υπάρχει καλό κλίμα παρά τον αποκλεισμό, καλή ψυχολογία για τη συνέχεια στην Ελλάδα και στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο. Πάρα πολύ χρήσιμο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες είχε τόσο καλή απόδοση χωρίς
βασικότατα στελέχη του. Υπάρχουν εδώ παίκτες που ξεκουράζονταν για τη συνέχεια. Ο Μάτος, ο Λέοβατς, ο Πρίγιοβιτς, ο Κάνιας, ο Κάτσε βεβαίως. Αυτά βλέπουν οι επόμενοι αντίπαλοι και λένε, ρε φίλε, τι γίνεται. Αυτοί ξεκούρασαν και κόσμο. Ναι. Εντάξει, αναγκαστικά. Αναγκαστικά, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει βάθος. Ναι. Φυσικά. Και τώρα συνεχίζει ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα με στόχο, όπως είπε ο προπονητής του, πρώτα απ' όλα να πλησιάσει όσο δυνατό γίνει τον Ολυμπιακό. Κάτι πολύ. Κάτι εφικτό. Πραγματικά εφικτό. Να κλείσει ψαλίδα, ρε παιδί μου, να γίνει μια διόρθωση. Βέβαια. Δεύτερον, να πάρει το κύπελο, να φτάσει όσο πιο ψηλά να το τελειώσει, να το πάρει. Και βεβαίως στο τέλος να κερδίσει την παρουσία στο Champions League στα προκριματικά. Ξεκάθαρη στόχη πλέον. Σίγουρα μπορεί. Σίγουρα έχει. Τα χαρακτηριστικά. Και την καλύτερη ομάδα, επιμένω ότι την έχει. Και τις συνθήκες δουλειάς, λειτουργίας. Σαν εταιρεία. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον 107, τον αδερφό. Μάλιστα. Γιατί είναι αυτός ο λόγος, παιδιά. Εγώ το έχω φιλοσοφήσει, επειδή έχω σίγουρα βαθύτερη σκέψη από έναν άνθρωπο ο οποίος παντρεύτηκε 6 χρονών. Ωραία. Διαφωνώ. Είναι σαφές αυτό. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Το κοινό στοιχείο όλων των κακών ευρωπαϊκών αγώνων της Τούμπας είναι ο παθητικός ρόλος που αποδέχεται ο ΠΑΟΚ. Αν δείτε τα μάτς, αυτό είναι και τίποτα άλλο. Λέει ο αδερφός 107 και μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ, Δημήτρη μου. Όχι. Ένα τεστ 5 Μαρτίου με τον Ολυμπιακό. Α, τον Ολυμπιακό, επίσης Ολυμπιακός, δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Α, ναι. Σκέψου το ΠΑΟΚ Βιγιαρεάλ. Είναι ευρωπαϊκό μάτς. Σκέψου το ΠΑΟΚ Βιγιαρεάλ, το οποίο το κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει γίνει φάση πουθενά. Μια στιγμένη. Εκείνη πολύ έμπειρη ομάδα, πολύ έμπειρη ομάδα, με πολλές προσωπικότητες, αποδέχθηκε το ρόλο της και δεν ξέφυγε από αυτόν. Δεν την παρέσυρε η Τούμπα. Δεν φταίει η Τούμπα και το γήπεδο. Οι παίχτες φταίνε που παρασύρονται και χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Δεν φταίει το γήπεδο και ο κόσμος. Πολλές φορές σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια οι παίχτες ξεφεύγουν, παρασύρονται στην Τούμπα και χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Πάμε να τους φάμε, πάμε ο κόσμος, πάμε να βγούμε μπροστά, ενώ δεν πρέπει και ενώ δεν το έχουν. Και από λεπτομέρειες όπως και με τη Σάλκε φέτος, χάσαν τα παιχνίδια. Εκτός αν αυτό δεν γίνεται. Είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Πάντα. Και χθες θα μπορούσε να χάσει ο Πάκο. Θα μπορούσε, εννοείται θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Και στο πρώτο μάτσα μπορούσε να λήξει 1-1. Φυσικά θα μπορούσε. Γι' αυτό διαφωνώ. Δεν είναι ότι φταίει ο παθητικός ρόλος. Και επαναλαμβάνουμε, δεν είναι φετινό το φαινόμενο. Αυτό να μην ξεχνάμε. Είναι χρόνια τώρα. Χρόνια. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να παίζουμε σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά. Ότι μια ομάδα στείνεται για συγκεκριμένο λόγο. Δεν μπορεί να στείνεται για κάποιον άλλο λόγο. Δηλαδή να στείνω εγώ κάτι και να το παίζω διαφορετικά. Δεν γίνεται. Παίξεις εσύ με τη μεγάλη Λίβερπουλ. Και πάνε να κάνεις το παιχνίδι σου. Φίλε, αν είχα αργά στόπερ θα σου έλεγα όχι, ρε φίλε, να μην παίξω ψηλά. Μα δεν έχω γρήγορη ομάδα. Τι να κάνω τώρα με το ζόρι. Του άλλου η ομάδα δεν ήταν γρήγορη. Είναι άλλες ομάδες. Ήταν πιο καλή, πιο έμπειρη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πήγε 1-5. Τώρα έχω να το τσίμινο τρέχει να πούμε για 4 παίκτες. Ωραία. Δηλαδή και δεν πιέσω. Τι λες. Αν είχαμε τον Κάνιας βέβαια θα ήταν άλλη σειρά τώρα, αλλά τέλος πάντων. Θα ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις για το παιχνίδι, αλλά και για αυτό το οποίο συζητάμε. Και είναι ένα φαινόμενο που καθένας μπορεί να έχει μια άποψη. Δύσκολο να βρούμε το τι φταίει τελικά. Γιατί προφανώς θα το έχουν ψάξει, θα το έχουν σκεφτεί προπονητές και προπονητές στον ΠΑΟΚ και δεν κατάφεραν να βρουν τη λύση. Και για την απόδοση και για τους παίκτες που διακρίθηκαν ή όχι στο χθεσινό παιχνίδι, στο οποίο βεβαίως πρέπει να αναφέρουμε και στο τι έγινε με τον κόσμο. Γιατί νομίζω ότι υπήρχε σχέδιο, πραγματικά υπήρχε σχέδιο, από τους γηπεδούχους να ταλαιπωρήσουν χιλιάδες φιλάθλους. Εννοείται. Θα τα πούμε σε λίγο. Ψυχαμένη φάρα αυτή. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με αναδομό την τεχνική εταιρεία τους ειδικούς ανακαινήσεις με 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση. Επίσης με Burger & Shake που σας περιμένει 12 με 6 για το lunch break. Burger, οποιασδήποτε πατάτες και σπιτική λεμονάδα μόνο 5 ευρώ. Το Burger & Shake είναι στην Κούσκουρα. Και βέβαια ο πειρατής με το μεγάλο πάρτι σήμερα το Σον Φάναχη, την μεγαλύτερη, μια από τις καλύτερες σειρές της τηλεόρασης, η οποία θα μεταφερθεί σε event σήμερα με τις μουσικές της, με πολλά δώρα στον πειρατή, με μπρελό, καφίσες, t-shirt να δίνονται εκεί από τον Τίνο.
με κλήρωση που θα γίνει το βράδυ, με πολύ καλό φαΐ, με καλές μουσικές εννοείται από τη σειρά, Sons of Anarchy, στην Τούμπα Διογένους 17, στον Πειρατή, το μεγαλύτερο beer and rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μπορείς να τους βρεις, σε παρακαλώ, μπορείς να τους πάρεις, να τους βρεις το ΠΑΟΚΑΡΑ, το ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να γράφει με μικρά. Ποιος το γράφει αυτό? Δεν μπορεί, δηλαδή δεν αλλάζει το όνομα της ομάδας και τα αρχικά, επειδή είναι ΠΑΟΚΑΡΑ. ΠΑΟΚ, κεφαλαία και συμπλήρωσε το ΠΑΟΚΑΡΑ, το ΆΡΑ. Ναι, σε παρακαλώ, μπορείς να παρέμβεις. Ναι, θα παρέμβω. Το ΑΕΚΑΡΑ δηλαδή θα το έγραφε έτσι, με πεζά. Πάμε στο διάλειμμα. Και που λες, φίλε και συνάδελφε, Άκησα και Ζουλόγλου, δεν μπορούμε να γίνουμε σαν τους άλλους και να λέμε ότι ο Χέβεντες έκανε επέναντι στο Μιστακίδη. Ο Χέβεντες, ο πολύ καλός αυτός Γερμανός διεθνής, δεν κουνήθηκε. Δεν έχει κάποια κίνηση προς τον Μιστακίδη. Είσαι μπασκετικός. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Δεν κουνήθηκε τι, επειδή ήταν ακίνητος, δηλαδή δεν υπάρχει φάουλ. Βέβαια. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πετάει την μπάλα μπροστά, ναι, και πέφτει στον ακούνητο Γερμανό αμυντικό. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι πέναλτι. Δεν έκανε κίνηση, δεν φανερώνει πρόθεση. Αλλά ακούνητος τι ακούνητος, αφού μαρκάρει. Ίσα ίσα που μαζεύει και τα χέρια του. Για να δείξει ότι δεν θέλει να παίξει άμυνα, δεν θέλει να συμμετέχει, δεν θέλει να το διακινδυνεύσει. Ο Μιστακίδης για κάποιο λόγο διαλέγει να πάει προσπαθεί από εκεί, να πάρει το πέναλτι. Εγώ αυτό είδα και γι' αυτό λέω δεν είναι πέναλτι. Στο offside, όπου έχω βέβαια ένα replay από την τηλεόραση που είχε εκεί μπροστά. Έλα ρε, μας δώσαν ένα replay που παγώνει τη φάση ενώ έχει φύγει μπάλα από το πόδι του Άρντα. Και όντως εγώ δεν το είδα αυτό το replay. Είδα με το μάτι μου στη ροή. Εγώ στη ροή αντιλαμβάνομαι, ανησυχώ, ότι είναι λίγο εκτεθειμένος. Ελάχιστα εκτεθειμένος. Αλλά δεν είδα παγωμένο replay, γιατί μας πάγωσε ένα replay όπου η μπάλα έχει φύγει 20 πόντους από το πόδι του Άρντα. Άρα δεν το θεωρώ replay. Κάνανε, δηλαδή κάποια κανάλια παλιά. Άνα, μπράβο, ναι. Και τα παγώνανε ωραία τις εικόνες. Ή κάνανε τις γραμμές περίεργα. Δεν λέμε για τον ΟΤΕ, γιατί δεν είναι παραγωγή του ΟΤΕ. Όχι, η γερμανική τηλεόραση είναι η παραγωγή. Βεβαίως, δεν υπάρχουν. Παίρνει εικόνα ΟΤΕ. Φυσικά. Αλλά νομίζω ότι είναι δύο δύσκολες φάσεις όπου δυστυχώς. Ήμασταν πολύ large, ρε. Εμένα με ενόχλησε και η μετάδοση. Που μπορεί να είναι αντικειμενική αυτό το. Δεν υπάρχει πέναλτι, ο Μιστακίδης. Δεν μου αρέσει να γίνεται έτσι. Ξαφνικά δείχνουμε μια ανωτερότητα. Ήταν δύο δύσκολες φάσεις και στις δύο έπαιξε τη δυνατή γερμανική ομάδα. Θες, δηλαδή, έπαιξε τον δυνατό. Θανάηλάκη θες δηλαδή. Όχι, θέλω χθες να δίνει το πέναλτι. Δεν είναι. Να είχε μια αμφιβολία, ρε φίλε. Να είχε μια αμφιβολία και να το δώσει στον αδύναμο που έχει χάσει 0-3 στο πρώτο μάτς. Άσε με κάθε φορά να κάνει λάθος, θέλεις, υπέρ του πάω. Όχι, να στην αμφιβολία, στην αμφιβολία, είτε για το offside είτε για το πέναλτι. Να το δώσει στον αδύνατο. Γιατί, στον αδύναμο. Γιατί δεν είναι ξεκάθαρη η φάση. Δυστυχώς δεν έκανε λάθος. Το ερμηνεύεις έτσι. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πες το και έτσι. Φίλοι. Τι είναι αυτό, η Τούμπα μόνη μία για την εθνική και το δοκιμάσαι όρθιος. Έχει ένα ρεπορτάζ του SDNA ότι στην ΕΠΟ σκέφτονται να ορίσουν το γήπεδο του ΠΑΟΚ ως μόνιμη έδρα για την εθνική ελπίδα. Ουσιαστικά οι περισσότεροι παίκτες της εθνικής ελπίδας του ΠΑΟΚ είναι, αλλά μην μετακινούνται και πολύ κόσμο. Ή γενικά βόρει. Γλιτώνουν και λειτουργικά. Ναι. Άμα πάνε και στο Σαββίδι και πούνε δώσε μας και κανένα φράγκο, θα δώσει Σαββίδι. Γεπό. Τι ντροπή. Αυτά για τις. Για την ελπίδα, για τις αμφισβητούμενες φάσεις. Κλείσε αυτό το πράγμα. Πάμε. Δεν καπνίζουμε, έχουμε εξαρισμό, δεν καπνίζουμε εδώ μέσα. Κλείσε το, μην το ξανανοίξει ποτέ. Μάλιστα, πολύ ραδιοφωνικό. Χρειάζεται καμιά φορά εξαρισμό στο στούντιο για να φεύγουν οι μπόχοι. Η μπόχα να φεύγει. Τι να κάνουμε. Τι μπούχα, ρε φίλε, κάνουμε μπάνιο. Άλλο έρχεται υδρωμένο, άλλο. 70. Εντάξει, εσύ ρε φίλε, έρχεσαι 12 η ώρα γι' αυτό. Είσαι ακόμα. Με μυρίζω και χαίρομαι. Είσαι ακόμα μυρωδιαστό. Οι άλλοι που έρχονται 8 η ώρα το απόγευμα, 9, 10. Τι λέει. Πήγαινε. Καλημέρα, πήγαινε λατζή. Δηλαδή που τούρλωσε τον ποπό του, ήθελε κάτι άλλο. Θεωρεί δηλαδή ότι ο Χέβεντε. Αυτό νομίζω. Ο Χέβεντε στην προσπάθειά του, επειδή δεν είναι κάθετο το σώμα του και λίγο προεξέχει ο πίστιος γενικός εμείς, θεωρεί ότι ήταν πρόθεση για να μαρκάρει. Αυτό γράφει. Εγώ ήμουν εκνευρισμένος όλη τη διάρκεια. Για να μην θυμίζουμε Κυρσάβα. Δηλαδή, ήθελα πάρα πολύ η ομάδα για κάποιο λόγο να προηγηθεί στο σκορ και να τους αγχώσει. Το ήθελα πάρα πολύ. Και ο Ίβιτς. Το ήθελα πάρα πολύ. Στο 1-1 βρίζει ο Ίβιτς. Αν το δεις, στον κόλ βάζει ο Πάο. Προφανώς βρίζει γιατί έχουμε φάει πριν. Πώς γίνεται, λέει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Α, και ένα άλλο μήνυμα. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Πάντως, αν κάνουμε σχέση. Ένα γκάλωπ, πιστεύω ότι παραπάνω από 40-45% όταν φάγαμε τον γκολ πήγαινε για 4.
Έλεγε πάμε, βάλουμε τέσσερα. Δεν για το παιχνίδι είναι ανοιχτό στο ξεκίνημα. Το λάθος που κάνουμε όλοι όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ξεχνάμε πολλές φορές ότι δεν έχει ξεφτυλιστεί στην Ευρώπη εκτός έδρας. Πολύ δύσκολα. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να θυμηθούμε Βατερλό. Μήνυμα για αυτά που λέγαμε και για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το φαινόμενο. Χθες όμως, σου γράφει εδώ ο φίλος ο έμπειρος, ακριβώς επειδή παίξαμε πιο ψηλά, η Σάλκη πάτησε περισσότερες φορές την περιοχή και είχε σημαντικές φάσεις. Τι λες, μωρέ. Σου λέει, βέβαια. Τι λες, σου μωρέ. Λέει δηλαδή οι ότι. Οι τρεις φάσεις που είχε κάνει η Σάλκη είναι από το 80 και μετά. Μη μένεις στο αποτέλεσμα, ότι το πρώτο έλεξε 0-3. Στο πρώτο η Σάλκη πάτησε την περιοχή δύο φορές. Κατά τύχη και έβαλε τα στημένα όπου είναι άλλη κατάσταση. Χθες είχε πιο σημαντικές ευκαιρίες. Είναι στοιχείο του αγώνα τα στημένα. Αν εσύ περιμένεις να πας σε σετ παιχνίδι και στις λίγες φάσεις με ομάδα που έχει τρεις φορές καλύτερα στημένα από σένα, τότε θα χάσεις το παιχνίδι, Δημήτρη. Ναι, θα πας 15 φάσεις. Και εσύ έχεις τον Αθανασιάδη μπροστά και όλος έχει το Χούντελαρ. Να βάζει τον Κουλούρη. Α, καλά. Ο Χούντελαρ τι είναι, καλύτερο τον Αθανασιάδη. Τον είδες μέσα στο γήπεδο χθες. Γιατί εγώ δεν τον συνάντησα καν. Έβαλε γκολ πάντως στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο. Με μισή επαφή. Ναι, για χθες μιλάμε. Αποστημένο. Έγινε... Στα λόγια μου έρχεσαι. Αποστημένο. Να βάλει γκολ. Πήγαινε εσύ σε σετ παιχνίδι πριν μας έδειξε το Villarreal ΠΑΟΚ. Από τότε που το Πετρέλαιο. Το μόνο στοιχείο που υπερτερούσες από τη Villarreal ήταν τα στημένα. Και το πήγες σε σετ παιχνίδι. Και το πήρες. Παιχνίδι τώρα βάλαμε ένα γκολ που πέρασε μπάλα από 8 πόδια κόντρα και πήγε μέσα. Εντάξει, κέρδισες. Ποιο είναι, κόρνερ έβαλε ο ΠΑΟΚ. Από το κόρνερ θυμίσου την προβολή του Βιερίνια. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς δεύτερης ώρας. Με κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αν μείνεις από μπαταρία, ένα τηλέφωνο σε σώζει. 2310-545-999. Όλο το 24ωρο αλλάζουν μπαταρία με τρία καταστήματα σε Κέας Μοναστηρίου και στη Θέρμη. Και τα Data Lab στην παρέα μας, κέντρο διαβίου μάθησης με σεμινάρια για μπαρίστα ή για τουριστικά επαγγέλματα, με σεμινάρια για οικονομικά ή σεμινάρια στην πληροφορική. Όλα τα προγράμματα ξεκινάνε πολύ γρήγορα με το που συγκεντρωθούν και γεμίσουν τα τμήματα. Οπότε πηγαίνετε εκεί στην Εθνική Αμήνη 14α ή τηλεφωνήστε στο 2310-222-962. Ο Πούγκουρας λίγο σε Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο δεν σας φέρει. Όχι, ρε, τι σχέση έχει το παιδί, καμία σχέση. Η φάτσα του, ρε. Ποια φάτσα, ρε. Το παιδί είναι χρυσό παιδί. Όχι, μάλλον λες και είπα κάτι άσχημο. Είναι το παιδί μας, ρε. Ο Λάζαρος, ρε, γιατί το Λάζαρος τι είναι. Ο Λάζαρος είναι ψυχοπαθής. Παντού παιδιά έχεις. Ο Πούγκουρας είναι άκου. Αυτό είναι αλήθεια. Πρώτα απ' όλα επειδή ο μπαμπάς του είναι παοξάκι καλό και. Ναι, σ' άκουε χθες που τάλεγες. Μάχη μου. Τι σοβαρό παιδί όμως. Ο Πούγκουρας. Εννοείται ότι είναι κλασικό παοξάκι ο Πούγκουρας. Ούτε σάλια, ούτε μάλια. Τη δουλειά του, το κεφάλι κάτω ταπεινός και συνεχίζει. Είναι τέτοιο παιδί. Να πω λίγο χορηγό. Μα αφήνετε. Και γωνία θα βάζαμε την κόλ. Τι. Άμα βρίζει και γωνία. Τι βρήκε την μπάλα όμως. Alter ego. Εκεί είναι το Πούγκουρας. Τον παίρνει ο Σταύρος και πάνε και ψωρίζουμε. Όχι, μην τα λες αυτά, θα πιστεύει κανείς ότι κάνουμε και τέτοια. Alter ego λοιπόν. Εσύ χθες έλεγες, ρε, το ξέρεις από μικρό. Ότι τον το ξέρουμε, ναι, από μικρό. Το ξέρουμε από μικρό. Κακό μέσα είναι αυτό, γιατί να το παρεξηγήσει κάποιος. Από ποια περιοχή. Του Μπιωτάκη εκεί είναι. Εντάξει, τέλεια, μια χαρά. Κελάρισα εσύ. Alter ego. Αδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Τελειώνει ο μήνας που έχουμε 60% εκπτώσεις. Σχεδόν σε όλα τα είδη. Κανονίστε να πάτε και 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και Πασαλίδη 85 στην Καραμαριά. alterecofashion.gr. Εντάξει, μιλάμε για μένα το καλύτερο μαγαζί για casual ντύσιμο και γαμπριάτικο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και χορηγός του Βολή. Φίλος γράφει και τον διαιτητή, ο ξάδερφος του Αλ Μπάντι. Πνίγει το πέναλτι του Τζάλμα. Όχι στα υπόλοιπα. Αυτή τη φάση την οποία δεν την έχω δει καλά. Και άκουσα και από τον Μιχάλη τον Τζόχο ότι εκεί είναι πιο πέναλτι. Τι λέει? Εγώ λέω, παιδιά, ότι χθες υπάρχουν 3-4 φάσεις που είναι θέμα απόφασης ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ρε Τζάλμα, είναι δικιά σου η μπάλα. Μη πέφτεις. Ρε Μιστακίδη, βγαίνεις τέτα τέτ. Μη πέφτεις. Ωραία. Δεν μπορείς να έχεις το μυαλό σου να πέσεις. Δεν είσαι Ολυμπιακός. Και ο Μιστακίδης το πληρώνει γιατί μετά χάνει τον παίκτη. Εμείς θα τα πληρώσουμε όλα αυτά. Εμείς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σωστό ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε ομάδα η οποία θα κλέψει. Δεν έχει την νοοτροπία γενικά ο Μιστακίδης. Έτυχε χθες. Δεν έχει γενικά. Ναι, και το πλήρωσε. Το πλήρωσε. Που και πάλι δεν κάνει κακό παιχνίδι γενικά. Εκεί η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ λειτουργεί. Αμυντικά όχι τόσο.
Δεν είναι μόνο η φάση του γκολ, είναι και άλλη μία μετά που την προλαβαίνει ο Μαρεζάς νομίζω. Εντάξει. Αλλά μην αδικείς τον εαυτό σου. Η ενέργεια που κάνει, φιλοτρόπος που τους περνάει, τους κουδουνίζει, τους βιδώνει. Ωραία. Και σε αυτό έχει βελτιωθεί πολύ ο Μίστα. Έχει, βγάζει φαντασία. Το είπαμε. Το είπα. Να. Για τον κόσμο. Για τον κόσμο, γιατί αυτό που έγινε χθες ήταν σίγουρα από πρόθεση. Και ήταν βάση σχεδίου, δεν είναι λάθος. Γιατί αυτό το που έκαναν οι Γερμανοί. Οι οποίοι καλούν, με βάση την επίσημη ανακοίνωση, τον κόσμο να προσέλθει νωρίς στο γήπεδο, γιατί οι θύρες θα ανοίξουν 4:30. Και δεν ανοίγουν οι θύρες. Το θέμα είναι ότι ο έλεγχος για χιλιάδες ανθρώπους, πάνω από 4.000, γίνεται από ελάχιστους σεκιουριτάδες. Περιμένει ο κόσμος όλο αυτό στη βροχή και ο έλεγχος συνεχίζεται γιατί αυτοί δεν κάνουν γρήγορα και δεν φέρουν και άλλο κόσμο και 20 και 30 και 50 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Γι' αυτό και βλέπετε κάποια στιγμιότυπα λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς και στη σέντρα με αρκετά κενά καθίσματα και στο τέλος μετά το 60 είναι όλη η θύρα των παοξίδων γεμάτη. Θα το ξέρουν στον ΠΑΟΚ, το έζησαν, το είδαν. Επίσημα έχουν στοιχεία, ήταν άνθρωποι τους εκεί και ο δικηγόρος της ΠΑΕ. Και φυσικά δεν πρέπει να τα αφήσουν έτσι για τους Γερμανούς που δεν κάναν λάθος. Είναι πολύ έμπειροι για να εκτεθούν και να πούν ότι βρεθήκαμε προαπρόπτου. Είναι σχεδιασμένο αυτό το πράγμα. Το κάνανε επίτηδες για να τους ταλαιπωρήσουν. Κρατάλα, εντάξει, η κερκίδα ήταν εντυπωσιακή. Αυτό που είδαμε τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια θέλει. Κρυβή κάμερα που παρακολουθεί κάτι. Δύο περαστικούς στον δρόμο. Μια κάμερα, ρε παιδί μου, αυτές ασφαλείας. Και εκείνη την ώρα γίνεται ατύχημα και φεύγει το λάστιχο. Ναι, ρε, και φεύγει το λάστιχο και του γίνεται σκάει, ατύχημα. Φεύγει ένα λάστιχο, εκτοξεύεται. Όπως δεν πρέπει, ναι. Φίλε 457 που στέλνει το μήνυμα, εκεί παρεξηγούμαστε. Παρασύρεις από το σκορ. Στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είναι ένα το σκορ. Δεν όμως. Είναι να για 0-1. Χάνει 0-3. Mm. Η εικόνα του παιχνιδιού του βγαίνει. Του βγαίνει σε μια γενική σχέση. Βγαίνει ανασταλτικά, ρε Δημήτρη, δεν του βγαίνει δημιουργικά. Γιατί γράφει, δηλαδή, αν δεν προσαρμοζόσουν, πόσα θα έτρωγε σε σχέση με τα 3. Μα είναι άδικο. Είναι ποδόσφαιρο, έτυχε και η Σάλκη με 2,5 πόσα φάση, έχουν τύχει. Έβαλε 3. Πόσα έχουν τύχει. Δεν ήταν η εικόνα του αγώνα που απέδειξε ότι ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε. Ρε, πόσα έχουν τύχει. Πόσα έχουν τύχει. Πόσα έχουν τύχει. Στη φάση του νοκάουτ. Έχουν τύχει όλα. Δεν είπα ότι έτυχε κάτι. Με την Ουντινέζη ήσουν πολύ χειρότερος. Έφαγες 3. Όχι, ήσουν γιατί... πολύ χειρότερος από την Ουντινέζη εκείνη την περίοδο. Τέλος. Ήσουν πολύ χειρότερος. Εντάξει, άλλο παιχνίδι. Με την Μπενφίκα έχασες. Με Τζέσεκα. Με offside. Με Τζέσεκα. Την Μπενφίκα, ομαδάρα η Μπενφίκα. Ναι. Και δεν σου έκανε φάση. Ομαδάρα. Έφαγες γκολ με offside. Δεν έτυχε. Έτυχε. Με την Τζέσεκα Μόσχας που δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Όταν κάτι δεν σου πηγαίνει, το αλλάζεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Να ανοίξουμε γραμμές για να σας ακούσουμε. 23-10-287-888 και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Για όλα αυτά που συζητάμε κυρίως τα ποδοσφαιρικά. Τις δικές σας απόψεις για τον αγώνα, για τα πρόσωπα, για το πώς διαμορφώθηκε το σκορ, γιατί αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Για τον μπάσκετ βεβαίως, για όλα όσα συνέβησαν. Στο Βόλιο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στο κύπελο, εκεί που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Αλλά... Πώς έγινε αυτό, το Παναθηναϊκό. Εντάξει. Αλλά ο ημιτελικός είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σε Final Four που θα γίνει προφανώς εδώ στη Θεσσαλονίκη, τις επόμενες ημέρες, θα τα πούμε σε λίγο. 23-10-287-888, να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθωστον ή κοτόπουλο σούβλας μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Γιαννάκη, ώρα για γραμματική. Κλείνε μου το γυράδικο. Το γυράδικο. Ψήνει όλα του τα κρέατα στα κάρβουνα. Του γυράδικου οι νοστιμιές έχουν τη σφραγίδα του έμπειρου μας σεφ. Το γυράδικο εμπιστεύονται για τις χειροποίητες λιχουδιές του. Ο γυράδικο με το νοστιμότερο σουβλάκι της πόλης. Πολύ ωραία, Γιαννάκη. Τώρα στον πληθυντικό.
τα γυράδικα. Ποια γυράδικα! Ένα είναι το γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. 2310 75 75 78 και έφτασε στην πόρτα σου. Νομίζω ότι έχουμε ωραία ποδοσφαιρικά ζητήματα. Γενικά ο ΠΑΟΚ έφυγε, αποκλείστηκε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει καλή διάθεση, έτσι νομίζω, και για τη συνέχεια της χρονιάς. Και έχετε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή, εντάξει. Μην μένουμε και πολύ πολύ σε αυτά που έγιναν. Βεβαίως. Πάμε να... Πέμπτη είναι σήμερα, αύριο θα τα δούμε καλύτερα. Σας ακούσουμε. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χθες πόνεσα τα μάτια μου. Ήμουνα στο καφέ εκεί και το βλέπα το μάτι και με το άλλο μάτι έβλεπα στο τάμπλετ στο μπάσκετ. Τι ήταν αυτό, παιδί. Σήμερα είσαι αδίθωρος, ναι. Πώς πήγε την έχουμε δύο μάτι μαζί. Όχι, γι' αυτό είμαστε δικέφαλοι. Πες λίγο ότι το μάτι το δεξί του μπάσκετ ήταν πιο έντονο το βλέμμα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο πιο μπάσκετικός. Λίγο πιο μπασκετικός. Μπράβο. Γιατί εκεί υπήρχε και η περισσότερη πιθανότητα του να σταθούμε στο ποδόσφαιρο. Ήταν... Έτσι, μπράβο. Για πες τι ξεχώρισες όπου θες να σταθείς. Στο μπάσκετ ότι ακόμα, για να πάμε παρακάτω σίγουρα χρειαζόμαστε ένα playmaker και ένα ψηλό ακόμα στα άλλα. Ναι. Δηλαδή ο Λιγκαδάκης δεν μπορεί καθόλου πια. Ο Σέρβος, ο Μιλιένοβιτς χθες είχε κάποιες ενέργειες που κράτησαν τον ΠΑΟΚ, ε? Έχει, πάντα έχει, μωρέ, έχει καλή πίστα, έχει, αλλά δεν θες κάτι καλύτερο. Καταρχήν, ναι. Τώρα είναι γκάρ, δεν γίνεται να έχεις γκάρ, δηλαδή, σε μια ομάδα... Με 50% στις βολές. Όχι μόνο στις βολές, και να τον αφήνουν επιδεικτικά πολλές φορές να σουτάρει, δηλαδή. Ναι. Γκάρ που τον αφήνει να σουτάρει... Είναι η κουβέντα που ακούω για τον Καλάθι από τους Βάζελους κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει, ο Καλάθης όμως έχει πολύ, πολύ καλύτερη στοχή από τον. Δηλαδή λένε για το Καλάθη, αλλά ο Καλάθης μπορεί να έχει διπλάσια στοχή από ό,τι έχει ο Μιλένοβιτς. Ο Μιλένοβιτς δεν σου το άρχισε γιατί το ξέρει, γιατί φοβάται. Πώς θα κάνει αυτό το σαν χουπ. Έχει καλά drive όμως, εντάξει. Καλά drive και έχει καλή πάσα, αλλά νομίζω θέλουμε κάτι παραπάνω εκεί. Για πες για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο, εντάξει, πολύ καλή εμφάνιση. Θα μπορούσαμε και να κερδίσουμε, έπρεπε να κερδίσουμε για να έχουμε τουλάχιστον τη νίκη να χαιρόμαστε, αλλά εντάξει, τι παραπάνω. Απλά στην προηγούμενη εκπομπή άκουσα κάποιο να λέει ότι ευτυχώς που δεν προκριθήκαμε στο Champions League εντάξει. Και θα τρώγαμε 5 και 6. Εντάξει, αυτό είναι... Τι να πω, δηλαδή... Δεν υπάρχουν εδώ τόσα χρόνια... Και ας πάμε, εδώ τόσα χρόνια πάει ο Ολυμπιακός με τις ομάδες που είχε και άλλες φορές και βλέπαμε πως έπαιρνε τα πρωταθλήματα, έτρωγε και αυτός 50-60 και τι να κάνουμε. Δηλαδή, ας φάμε και μια που δεν έχουμε φάει ποτέ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει με ομαδάρες, έχει παίξει... Και μπορεί να έχει παίξει, να μην έχει παίξει στο Champions League, αλλά έχει παίξει με ομάδες που όταν τις έπαιζε, τα πρωταθλήματά τους ήταν πρώτοι. Ας πούμε, η Arsenal, η Tottenham όταν την παίξαμε και δεν διασυστηθήκαμε ποτέ. Έγινε ένας καλά. Ας μπω ο Μίλος και ας φάω και από μια ομάδα και τέσσερα. Δεν έγινε και κάτι. Δεν πρόκειται. Αυτά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενες γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δημήτρη, είμαι ο Ντρογκμπά. Ήμουνα στην Γερμανία, ήμουνα στο παιχνίδι χθες. Γύρισες. Ναι, γύρισα. Με αεροπλάνο. Με αεροπλάνο, ναι. Με τι θα κοντά, με τα μάξι. Ήμουνα από αυτούς που ταλαιπωρηθήκαμε, φίλε, αφάνταστα. Ναι. Αυτό το πράγμα έχω δει τον ΠΑΟΚ σε 10 παιχνίδια, 15 στην Ευρώπη. Δεν θυμάμαι. Αυτό υπήρχαν έτσι και χαμογελάκια και ειρωνίες και εμείς σας κάνουμε ό,τι ναι, θέλουν. Ναι, υπήρχαν. Ναι, υπήρχαν και αυτά. Και στις έντονες διαμαρτυρίες κάποιων οπαδών δεν ίδρωνε το αυτί τους. Ναι. Φούσκα το φάρα. Ναι. Σε κοιτούσαν με μια απάθεια σαν να σου λέγανε κακώς ήρθες και μην ξανάρχεσαι. Εγώ αυτό δω. Κατάλαβα. Ναι. Τι ώρα μπήκες εσύ? Εγώ μπήκα 5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Ήμουν σχετικά από τους τυχερούς. Οι τελευταίοι που κατάλαβες ότι μπαίνανε, τι ώρα μπορεί να μπήκανε? Στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο. Φοβερό. Και όλα αυτά γιατί ήταν λίγοι σεκιουριτάδες ή γιατί... Ακριβώς αυτό. Λίγοι. Γιατί με το που ήρθαν αυτοί με τα φωσφορούχα της Άλκε, οι Στιούαρτ πώς τους λένε, η ροή μεγάλωσε. Αλλά έπρεπε να φτάσουμε στο αμήν, κατάλαβες. Mm-hmm. Ήτανε, και όπως λες και εσύ, δεν είναι μια χώρα η οποία δεν οργανώνει.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα έγινε επίτηδες. Τι, δεν μπορούσαν να έχουν 10-15 σεκιουριτέδες παραπάνω? Πώς τους βρήκαν δηλαδή? Έτσι. Εν τω μεταξύ υπήρχαν και κάποιες ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Είχαν μια εγκατάσταση εκεί μικροφωνική που έβγαινε κάποια κυρία με σπαστά ελληνικά και έλεγε, λέει, μην ανησυχείτε, θα μπείτε στην ώρα σας. Εμείς σκυψιόμασταν, λέμε, αποκλείεται με αυτό το, όταν έχει 2-3 χιλιάδες κόσμο ακόμα έξω, γιατί τόσοι μου ήμασταν, να μπορέσουμε να μπούμε στην ώρα μας. Και εμείς, σου λέω, ήμασταν από τους τυχερούς. Μάλιστα. Δηλαδή, το θέμα εμείς είναι, όταν ήρθαμε, δεν είχαν ανοίξει τις πύλες, ενώ ήταν η ώρα που πρέπει να ανοίξουν. Και εμείς αυτό ξέραμε, ρε Σταύρε, ναι, ότι οι πύλες θα ανοίγανε νωρίς, πιστεύουμε ότι θα υπήρχε ροή και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και πήγαμε, εμείς είχαμε, ήρθαμε από τον Ντίσελντορφ με λεωφορείο και λόγω της κίνησης στην Autobank σε κάποια σημεία καθυστερήσαμε και ακόμη δεν είχε ξεκινήσει η ροή του να μπαίνουνε. Σου μιλάω τώρα 4,5 ώρα Γερμανίας ξεκινήσαμε να μπαίνουμε περίπου. Πέντε. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πες για να κλείσουμε. Πες. Για το αγωνιστικό, εγώ έχω δει τον ΠΑΟΚ, σου είπα, σε όλα τα παιχνίδια των 32 μέχρι τώρα. Από το 2010 και μετά μέσα έξω. Σε όλα. Νομίζω ότι κάποιες φορές η τύχη δεν είναι μαζί μας. Και εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα που πήγε πέρα, ο Σταύρος έχει μια αντίθετη άποψη. Εντάξει, πιστεύω ότι το πρώτο παιχνίδι τώρα με τη Σάλκη ήταν άδικο το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η πρόκριση χάνεται συνήθως μέσα στην Τούμπα, είτε λόγω συγκυρίας ή με τη Μπενφίκα τότε με τον γκολ το οποίο δεν ήταν κτλ. Και πάντως για το πέναλτι του Τζάλμα, ήταν πέναλτι, τον τραβάει από τον νόμο. Είναι πέναλτι, παιδιά. Ναι. Τέτοια πέναλτι έχουν δοθεί ούκο λίγες φορές. Και να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Ελπίζω η ΠΑΕ να κάνει κάτι για αυτό ο οποίος σας ανέφερα. Ναι, παιδιά, ναι, έτσι έχουν δεσμευτεί. Έτσι δεσμεύτηκαν από χθες το βράδυ. Γεια χαρά, καλό. Έγινε, γεια. Φυσικά πρέπει να κάνει. Φυσικά. Με όλα τα στοιχεία, με λεπτομέρειες, με φωτογραφίες, με ώρες, τα πάντα. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν τα είπαμε πριν. Ελιποχρήσαντος, θα πούμε τώρα. Ναι. Όπως είπε ο Σταύρος, σκατοράτσα είναι, παιδιά, μην το ψάχνετε. Έχει ακόμα τα ολοκληρωτικά συμπλέγματα του Χίτλερ μέσα τους. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι από όλους και τους βλέπουν όλους σαν κουνούπια. Ό,τι και να κάνει η ΠΑΕ, τα ίδια θα είναι και την επόμενη φορά. Σταύρος, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Νομίζω ότι το πρώτο μάτς είναι η απάντηση στο γιατί η ομάδα δεν μπορεί στα εντός έδρας να προχωρήσει. Μπήκε φοβισμένα. Μπήκε να παίξει κάτι διαφορετικό από αυτό που μπορεί. Με αυτό ξέρεις γιατί, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπαίνει το γήπεδο στο παιχνίδι. Δεν μπαίνει το γήπεδο στο παιχνίδι. Είναι σπόροι και... Πιστεύω ότι ο Ίβιτς, με τα πολλά καλά που έχει κάνει, φοβήθηκε παραπάνω από όσο έπρεπε. Και δεν μπήκε να την πατήσει κανονικά και όπου πάει το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι θα έκανε πολύ καλύτερες πιθανότητες. Τακτικά μπορείς να προσεγγίσεις ένα... πώς το λένε, μπορεί να προσεγγίσεις σωστά ποδοσφαιρικά ένα παιχνίδι. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η προσέγγιση είναι συνολική. Στη ροή του αγώνα δεν του βγήκε, ρε Σταύρο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Το τακτικό κομμάτι είναι ένα κομμάτι. Στο γήπεδο πρέπει να βρεις τρόπο να βάλεις την κερκίδα στο παιχνίδι, σαν ομάδα, αφού η κερκίδα πλέον δεν μπαίνει. Αν δεν δώσει ρέθισμα η ομάδα. Μα η ομάδα δεν κάνει. Μα η κερκίδα ακολουθεί την ομάδα. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά έτσι είναι. Η ομάδα ξεσηκώνει την κερκίδα. Πολύ σπάνια γίνεται το ανάποδο. Επίσης, Τζάλμαν Κάμπος, παιδιά, πιστεύω ότι είναι καλός για φέτος, αλλά του χρόνου, αν θες να κάνεις κάτι παραπάνω, χρειάζεσαι κάτι καλύτερο. Δηλαδή, έχει όλα τα αθλητικά στοιχεία που χρειάζεται να έχει ένας πρωταθλητής στίβου, είναι δυνατός, είναι γρήγορος, έχει ξεπέταμα, αλλά μπάλα παίζουμε, παιδιά. Μπάλα παίζουμε, δηλαδή, και θες κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο. Και ένα τρίτο, Σταύρο, περιμένω ένα σχόλιο. Ξαναμπαίνει ο Μίτσιος και ξαναπαίζει ο Τίκας. Σε ποια παιχνίδια? Β' Εθνική ο Μίτσιος, ναι, Β' Εθνική ο Τίκας. Και έχουν παράπονα στον Αγροτικό Αστέρα. Το 0-0 το χθεσινό. Μπράβο. Όχι σε κανένα ειλικρινά σου μιλάω, μόλις διάβασα για Μίτσιο και Τίκα, με πέρασε ρεύμα. Τώρα, εσύ που ξέρεις πέντε πράγματα παραπάνω, αν μας εξηγήσεις και τι γίνεται, να καταλάβουμε κι εμείς. Ναι, υποβάθμιση είναι. Πάει είναι σήμερα. Πάει και εδώ σήμερα. Υποβιβασμός. Στη Football League δεν παίζει ο Μίτσιος. Ναι.
Πρώτη φορά τώρα. Ναι. Έγινε, να είσαι καλά. Ναι. Καλό μεσημέρι. Έγινε. Και ο βοηθός του Ολυμπιακού, του ατρόμητος Ολυμπιακός, που έκανε όργια στο πρώτο. Τώρα επιστρέφει. Ναι. 4 μήνες μετά. Καλημέρα, Σταύρο. Από Στουτγκάρδη, ο αδερφός Κώστας, τέκνο του μεγάλου Παύλου Μέλλα. Εμείς που μπαίναμε πρώτοι, που δεν είχε πολύ κόσμο, μας πέραν τα παλαιστινιακά και από έναν παππού μπροστά μου 70 χρονών του πήραν το κασκόλ που είχε για το κρύο. Όχι του ΠΑΟΚ. Ένα παιδάκι 8 χρονών το ψάχναν 3 λεπτά. Λέει. Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνουμε? Καλά, εσείς? Καλά κι εμείς. Λοιπόν, εγώ είμαι με Κόλκα. Εσύ, ό,τι και να πει ο Κόλκας, μαζί του είσαι. Μπράβο, ακριβώς. Εξαπανέκαθεν. Στην προσέγγιση του τώρα, κάθε, πώς το λένε, παιχνίδι είναι διαφορετικό. Οπότε οι προσεγγίσεις αλλάζουν. Αλλά στην γενικότερη φιλοσοφία ότι πρέπει να παίξεις αυτό για το οποίο έχεις φτιαχτεί, είναι σωστό. Η ομάδα δεν μπορεί να κάνει σύγκριση με την ομάδα της Villarreal, γιατί η ομάδα που πήρε τη Villarreal τότε 1-0, είχε φτιαχτεί για αυτό που παίξε και το έκανε. Ναι, θα παίξει δηλαδή, αυτό που δηλαδή, χτίζεσαι να παίξεις στα 50, από τα 55 max. Φυσικά, ναι. Πρόσεξε. Θα υπάρχουν και δύο-τρεις εξαιρέσεις. Εσύ, όπως την είδες στη Σάλκε, και φαντάζομαι όπως την είδε το σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ, εσύ είδες μια ομάδα, για να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά ξεκάθαρα, ναι. Είδες μια ομάδα η οποία χτίζει από πίσω επιθέσεις από τα πολύ καλά και μπαλαδόρικα και γρήγορα center back της, και ότι αν αυτά τα center back τα πιέσεις δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα ώστε με τρεις πάσες θα περάσει μπάλα άμυνα κέντρο και θα σου σε γενικές γραμμές αυτό κάνουν. Σε γενικές γραμμές αυτό κάνουν. Εγώ δεν είδα τη στάση. Και κυρίως και με τα fullback. Αν πιεστεί μπροστά, δεν θα έχει πρόβλημα. Αν πιεστεί, αν την πιέσουμε μπροστά. Διαφωνούμε. Δεν είδα εγώ. Δεν είναι, και κάτσε, δεν είναι η Σάλκη. Απλά είναι καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι ούτε Παρίσι Ζερμέν. Ναι. Συμφωνώ. Ούτε Μπαρσελόνα, ούτε Ρεάλ. Σωστά. Δεν είναι καμιά τρελή ομάδα. Για τον εντός έδρας, έτσι. Γιατί εκεί εντοπίζουμε το πρόβλημα. Δεν μιλάω για το εκτός. Το εκτός, ναι. Θα πας και να προσαρμοστείς, να προφυλάξεις τα νότα, σου λέει, αλλά στον εντός έδρας ίσως να χρειάζεται να πάρεις τα ρίσκα για να μην σου τύχει κανένα 3-0 κρύο όπως το προηγούμενο. Να σου τύχει ένα 2-3 να χάσεις, εντάξει. Δεν το προγραμματίζεις. Δεν το προγραμματίζεις αυτό. Το σκορ δεν το προγραμματίζεις. Και το σκορ στο πρώτο είναι άδικο. Το σκορ είναι άδικο, πολύ άδικο. Εντάξει, Μίτσο, όπως και να έχει, εμείς μιλάμε τώρα μετά από 2 αγώνες πτώναμε και ναι. Ξέρει και τα λοιπά. Ναι. Έτσι, το διάβασμα γίνεται νωρίτερα με το σκάουτινγκ ότι πιθανότατα παίζει και ρόλο ότι λείπει ο Κάνιας. Πιθανότατα για μένα για παράδειγμα, εγώ αν έβρισκα τον Ήβιτς μετά από 20 χρόνια και τον ρώταγα τι θα, σε εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα τι θα έκανες, εγώ πιστεύω ακράδαντο ότι θα γυρίσει και θα μου πει ότι εγώ είχα ετοιμάσει τριάδα στο κέντρο Κάνιας, Τσίμηρο και Πέλκα δεκάρι με τρεξίματα μπροστά. Να πιέζει κι αυτός και τελικά οι δύο από τους τρεις ήταν τραυματίες και αναγκάστηκαν να παίξουν με τον Πίστεσβαρ που είναι Άργο Καρούτα και ο Σάχοφ δίπλα στο Τζίμεροτ που δεν κολλάνε. Πιστεύω ότι αυτό θα μου έλεγε μετά από 20 χρόνια. Εσύ πώς το βλέπεις δηλαδή? Για το πρώτο μάτς εγώ είπα και εκείνη τη μέρα ότι το μόνο που έχω ένα ερωτηματικό είναι ότι δεν εμφάνισε κάποιο plan B όσο το μάτς ήταν 0-1 και φαινόταν ικανοποιημένος από το 0-1. Ναι, ρε Μίτσο, και εγώ αυτό το απόρρισα, αλλά το plan B ήταν το προφανές, δηλαδή ότι το γυρνάω σε 4-3-3. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Για 15 λεπτά, για 10 λεπτά. Δεν εμφανίστηκε. Δεν ξέρω, να πω και κάτι άλλο τώρα, έτσι. Είναι ο Κόλκα, είναι ο Σταύρος εκεί. Ναι, βέβαια, ναι, σ' αφήσω εγώ μόνο. Εσύ, ξεκάθαρα. Καλά, όταν περάσεις από αμφιλοχία θέλω να σε δω την επόμενη φορά. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω εσένα, πώς βλέπεις ένα σχηματισμό στο κέντρο, αν δουλευτεί, έτσι, δεν το μιλάμε τώρα. Με οχτάρια Πέλκα Βάρντα. Εγώ αυτό θέλω στα μικρά παιχνίδια. Δεν είναι με Κάνιας, οχτάρια, έτσι. Στα εντός έδρας μικρά παιχνίδια. Αυτό θέλω. Εγώ δεν σου λέω μόνο στα μικρά. Αν βουλευτούν με τα τρεξίματα Όχι. Δεν μπορεί σε υψηλό επίπεδο. Όχι για Σάνκε, για Παναθηναϊκό. Η Ελλάδα εντάξει, θα είναι ένα ρίσκο παραπάνω. Εντάξει, ναι. Αλλά έτσι όπως παίζουμε με τα μπακ ψηλά, άκουγα. Αν παίζουμε σε παιχνίδια με καλό αντίπαλο, αν παίζεις με τα μπακ ψηλά, αν έχεις 2 οχτάρια που είναι οχταροδεκάρια, ναι. Αν ξέρω εγώ
Εντάξει. Μα αφού μας έλεγες πριν να μην διαχωρίζουν τα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ να έχει την ίδια φιλοσοφία, τώρα γιατί λες μικρά και μεγάλα. Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρχουν όμως και τα χαρακτηριστικά για να μπορείς να το παίξεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ριπρές πώς θα το κάνεις με τον Νουάρτα και τον Μπέλκα. Να μάθουν το... Ξέρεις τι έχω στο μυαλό μου εγώ. Στο μυαλό μου Μπουσκέτς, Ινιές, Τσάβη. Ότι ήταν δεκάρια οι δύο, αλλά πίεζαν όμως, ήταν στο ριπρές. Αν μπουν το καλοκαίρι και μετά, μιλάμε για φέτος, αυτό δεν δουλεύει και φέτος, δεν μπορεί να το κάνει. Λέμε για καλοκαίρι και βρες το ΠΑΟΚ, ποιο παιχνίδι έχουμε μικρό, ρε. Πρόσεξε. Όχι, την επόμενη εβδομάδα. Αργούμε τον Ολυμπιακό. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, πώς θα το κάνεις. Αυτό είναι μεγάλο. Έγινε. Καλό μεσημέρι, γεια. Έχουμε τρεις γραμμές ακόμα, παιδιά. Πάμε στους τρεις τελευταίους. Καλησπέρα. Χωράει η ώρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Να διαφωνήσω λίγο κι εγώ, γιατί όλοι συμφωνείτε. Ναι, ναι, διαφώνησε. Βεβαίως. Πάμε πάλι. Πρώτον, άλλο μάτς βλέπαμε στο ΠΑΟΚ Σάλκε πριν από λίγες μέρες, γιατί τα πρώτα 15 λεπτά και η ομάδα πίεσε και η κερκίδα έδειξε την ομάδα. Ναι. Αυτό δεν περίμενε κανέναν. Η κερκίδα έδειξε την ομάδα. Θα συζητήσω μαζί σας και θα συμφωνήσω ότι δεν έδειξε η κερκίδα την ομάδα για 90 λεπτά. Αλλά για τα πρώτα 15 η Σάλκε δεν πήγε στο γήπεδο. Δεν έχουμε θέσει θέμα κερκίδας. Δεύτερον, το plan A και plan B του προπονητή έχει να κάνει με την εικόνα της ομάδας του μέσα στο γήπεδο. Όχι μόνο με το σκορ. Όταν η εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο είναι η εικόνα μιας ομάδας που δεν δέχεται φάσεις, τι να κάνω. Χάνεις ένα 0 σε νοκάουτ παιχνίδι στο γήπεδο. Ναι, βρε μάνα μου, αλλά τι να κάνω. Δηλαδή, όταν περιμένεις εσύ να πάρεις το επόμενο στημένο μετά από μισή ώρα για να με βάλεις δεύτερο γκολ και δεν έχεις περάσει τη σέντρα. Να αλλάξω τα πάντα, να το κάνω να μην. Λες δηλαδή ότι φυσιολογικά στην Τούμπα. Από το 45 μέχρι το 80 βγάζει μια ικανοποίηση. Ενώ χάνει 0-1. Κανένας δεν χαίρεται όταν χάνει, έτσι. Μην με τρολάρεις τώρα. Άλλο λέω, αυτό σου λέω. Λέω ότι είναι 0-1. Οι προπονητές αλλάζουν τις ομάδες τους όταν βλέπουν ότι κάποια πράγματα δεν τους κάνουν μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Δεν έκανε φάση ο ΠΑΟΚ. Έχανε. Συμφωνώ. Ναι. Εντάξει. Ναι, εγώ δεν λέω ότι έκανε καλά ο Ίβιτς, εγώ απαντάω στο γεγονός. Ναι, το κατάλαβα. Ότι, ναι. Ναι, όχι απλώς έσβρωξε η κερκίδα την ομάδα, αλλά στο 30 δευτερόλεπτο ο Μιστακίδης μπορούσε να κάνει μια φάση στον τερματοφύλακα της Σάλκε που αν δεν φώναζε η κερκίδα δεν την έκανε ποτέ. Αν θυμάσαι. Εντάξει. Για την κερκίδα σου λέω δεν λέω τίποτα. Αυτό δεν πιστεύω ότι παίζει. Ένα. Ναι. Χτες ο Τζάλμα Κάμπος έκανε ένα φρικτό παιχνίδι. Ό,τι νούμερο και να φορούσε, ό,τι χρώμα και να έχει και ό,τι και να έλεγε φανέλα από μέσα, ήταν προφανές ότι αυτό το παιδί έκανε ένα φρικτό παιχνίδι. Με την ευκαιρία λοιπόν του χθεσινού φρικτού παιχνιδιού, εγώ δεν θα πω ότι είναι ένας αθλητής που θέλω καλύτερος. Είναι μια χαρά. Έχει κάνει και πολλά καλά παιχνίδια. Ναι. Και δεν πρέπει να κλείνουμε κανέναν τον πρώτο χρόνο που τον παίρνουμε. Εντάξει. Mm-hmm. Άλλη διαφωνία. Ναι. Ότι πρέπει να έχουμε back τα οποία να χτίζουν από πίσω και να μην καταλαβαίνουν πίεση. Το αθλητής που δεν καταλαβαίνει πίεση και όποιος και να τον πιέσει και με όποιον τρόπο θα περάσει την μπάλα δεν υπάρχει. Εκτός από το PlayStation. Και οι αθλητές που παίζουν στην Παρίσι, στη Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα, αν τους πιέσεις μπορούν να κάνουν τη χαζαμάρα. Δεν σημαίνει ότι θα έχω τέτοια back που ό,τι και να συμβεί αυτό θα πετύχει. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Πώς το λέει άλλος αυτό και δεν λες ναι. Τι είναι, ό,τι πίεση και να ασκηθεί εγώ, το center back θα περάσει. Όχι. Mm-hmm. Θα έχω έναν που να μπορεί να υπερκεράσει τις περισσότερες από τις πιθανές πιέσεις, ναι. Ότι τίποτα δεν θα καταλάβει που πίεση γίνεται. Όχι. Και μια κουβεντούλα λιγάκι για τους, μπορώ να πω, για τους συνάδελφους σας ή δεν. Ποιος είναι ο συνάδελφος μας? Με φιλοξενεί τώρα τηλεφωνικά και επειδή περνάνε γραμμή και την Κυριακή έχουμε ένα μάτς, έτσι, ο Κυριάκος Αβίδης δεν είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ στον Πανιόνιο. Όπως υπόθηκε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του Λίμπερο. Σε ποιο παιχνίδι? Τυχαία, μακάρι να ήταν η τυχαία. Ποιο εντάξει? Παιχνίδι? Σε ποιο παιχνίδι μετάδοση? Πανιώνιος Ηρακλής. Σε παιχνίδι Πανιωνίου Ηρακλή, ο συνάδελφός σου. Ναι, λάθος ενημέρωση. Ναι, δεν ξέρει το εντάξει. Δεν ξέρει. Μην νομίζω και πολλοί παόξιδες το ξέρουν. Δεν είναι. Ναι. Επειδή και είναι πονηρή να μην το καταγράψω. Εντάξει, είναι καλά. Γιατί ο άλλος σου λέει ρε, αυτοί έχουν γεμίσει και δανεικούς και με τους δανεικούς τους ο άλλος με αυτόν. Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ έχει διατηρήσει ποσοστό μεταπόλησης. Δεν είναι δανεικός ο Κυριάκος Αβίδης. Παιδί μου, εγώ σου λέω ότι είπε κατά λέξη. Αν υπάρχει κατά λέξη, λέω. Okay. Και με την ευκαιρία ενημερώνουμε το τι ισχύει. Ωραία, έγινε. Ο Λάμπρου είναι δανεικός, αλλά όχι ο Σαβίδης. Εντάξει, καλό μεσημέρι. Πάμε τελευταίο. Γρήγορα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Βασικά, στο θέμα Τούμπας, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα, έχει αποδείξει ότι στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ασχέτως των αποτελεσμάτων που είναι
κατά κύριο λόγο αρνητικά. Σχεδόν το 80% των αγώνων η Τούμπα τη δουλειά της στο πρώτο 20 λεπτό την κάνει. Δηλαδή αν δούμε τα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ έχουμε σκοράρει στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Με την Ντόρτμουντ σκοράραμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Με τη Σάλκε κάναμε τρεις μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο. Ακόμη και με την Ουντινέζε που μας ισοπαίδωσε και στην Ιταλία και εδώ, αν θυμάστε στο 4 χάνει ο Γιάννου ένα απίστευτο τέταρτο που τον βγάζει ο Χαντάνοβιτς για να γίνει το 1-0. Γενικά το πρόβλημα είναι νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο ότι έχουμε πρόβλημα στα αθλητικά προσόντα. Και ίσως εκεί το μόνο λάθος για μένα που μπορεί να έγινε στην επιλογή του αγώνα βλέποντας και το δεύτερο μάτς, γιατί πριν να δω το δεύτερο μάτς πίστευα ότι το 3-5-2 ήταν λάθος. Βλέποντας τη συμπεριφορά της ομάδας στο τελευταίο 20 λεπτό με Μπίσας Βαρκενρή και να μην βοηθάνε τόσο πολύ ανασταλτικά, είδαμε ότι η Σάλκε έκανε 4-5 αρκετά καλές ευκαιρίες στο τέλος. Ναι. Κάτι το οποίο ουσιαστικά στην ροή του αγώνα για τα πρώτα 70-75 λεπτά δεν έχει κάνει σχεδόν ποτέ πάνω από δύο καλές ευκαιρίες. Είναι κακή αλλαγή του Μπίσασβαρ χθες. Ο Μπίσασβαρ, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με τρομερά τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο δεν έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει αθλητικά σε φαίνεται πολύ μεγάλο αρχή, ρε φίλε. Φαίνεται από την αρχή. Το είπε και ο ίδιος ο Μπίσασβαρ. Εντάξει, εντάξει, απλά λέγαμε είναι ίσως επειδή δεν ήταν καλά αθλητικά, περιμέναμε να το δούμε. Χρήσιμος είναι. Φαίνεται... Χρήσιμος είναι. Ναι, για άλλα παιχνίδια. Εννοείται οποιοδήποτε, γιατί είχαμε ποτέ στο χεράκι μας σε μάτς τύπου Κέρκυρα, σε Βέρειας, Λάρισας κτλ. Και ο Λούκας μένα... ήταν έτσι. Βεβαίως, δηλαδή δεν μας έλειψε ο Λούκας εκείνη τη χρονιά που πήραμε όλα σχεδόν τα μικρά παιχνίδια. Ναι, ναι. Για μένα όλοι είναι χρήσιμοι. Απλά λέμε ότι φάνηκε χθες ότι με παίχτες με αθλητικά χαρακτηριστικά, ακόμη και ο κακός όπως λένε πολλοί χθες, Τζάλμα, έκανε πολύ μεγαλύτερη δουλειά από ό,τι μπορούσαν να κάνουν άλλοι, γιατί κράτησε την μπάλα, ανέβασε ψηλά. Εμένα αυτό που μου έκανε άσχημη εντύπωση ήταν χθες ότι αρκετοί παίχτες κοίταξαν πιο πολύ την προσωπική τους επίδειξη ως παίχτες παρά να παίξουν ομαδικά. Γιατί το λες αυτό? Θα σου πω γιατί. Γιατί δύο φορές ο Ενρίκη έχει εύκολη πάσα, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο για να κάνουμε φάση και προτιμάει να κάνει σουτ από τα 40 μέτρα. Νομίζω ότι αυτός, επειδή είχε λίγο χρόνο, ήθελε να δείξει. Δηλαδή του βγήκε κακή νοοτροπία. Ο Τζάλμα στο πρώτο ημίχρονο έχει το Μιστακίδη στο πέναλτι να του δώσει μια εύκολη πάσα και προτιμάει να σουτάρει και η μπάλα πάει σε εστία ράγκμπι, ναι, υπό προϋποθέσεις out. Ο Κουλούρης μπορεί να σπάσει την μπάλα, δεν το κάνει και εκείνος επιλέγει να κάνει σουτ. Έγινε 4-5 φορές, το οποίο κάτι που έκανε ο Άρντα στη φάση του Κουλούρη και έβγαλε τέτα τέτα σχέδιος αν τώρα εκεί παίζεται στο πλάσμα του δευτερολέπτου, αν την έδωσε πιο αργά ή έφυγε ο Ευθύμης λίγο νωρίτερα. Μάλιστα. Δηλαδή θα πρέπει λίγο αυτό το πράγμα, γιατί και στο πρώτο παιχνίδι έδειξε η ομάδα σημεία πειθαρχίας όταν γνώριζαν οι παίχτες ότι 4 είναι πιθανή να λείψουν στον επαναληπτικό και έφαγαν οι 3 από τους 4 κάρτα. Και μάλιστα οι περισσότεροι για μαρκαρίσματα στο κέντρο του γηπέδου. Αστείες κάρτες, άστο. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να μην το αφήσουμε έτσι. Και γιατί έρχεται και σε δύο εβδομάδες ένα σημαντικό παιχνίδι το οποίο ήδη βλέπετε οι άλλοι το προετοιμάζουμε 10, από 10 μεριές. Και θέλω κάτι να σε ρωτήσω, Δημήτρη. Ναι. Σου έκανε εσένα καθόλου εντύπωση η δημοσίευση της συνομιλίας Θεοδωρίδη, ναι, Σιδηρόπουλο, ναι, μετά από 5 timing χρόνια? Ναι, 100% στημένη. Αυτό ακριβώς, δηλαδή προσπαθούν και δεν έχει σχέση ο Ολυμπιακός. Καμία σχέση ο Ολυμπιακός. Όχι βέβαια, ξέρουμε ποιος την έβγαλε, αυτό λέω. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η περίοδος αδειοδότησης του Παναθηναϊκού, που πάντα τέτοια περίοδο γίνεται λίγο ελαστικός ο Παναθηναϊκός, αλλάζει λίγο τα κόζια. Γι' αυτό είναι... πρέπει ο ΠΑΟΚ... Το αναλύεις λάθος. Δεν ξέρω πώς το αναλύω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι, Σταύρο, ότι προσπαθούν όποιος και να το κάνει να αποκλείσει το Σιδηρόπουλο από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και από τον Παναθηναϊκό. Και από, ναι, τη συνέχεια, ρε παιδιά, τη δική του την διαιτητική. Ναι, για να περνάει, για να περάσει, δηλαδή ουσιαστικά, αν βάλουμε ότι ο Καλογερόπουλος και ο Μάνταλος έχουν πάει στην άκρη, ουσιαστικά μένουν οι δύο διεθνείς, ο Κίζας και ο Αρετόπουλος. Έχει κανέναν άλλον? Ο Κομίνης. Ο Κομίνης, άλλο που λένε. Δεν υπάρχει ακόμα ορισμός για τα παιχνίδια της Κυριακής, εντάξει. Ναι. Τώρα, εντάξει, πέμπτη είναι σήμερα. Αν βάλουν τον Κομίνη. Έρχεται πολύ περίεργη περίοδος. Ο Κομίνης, ο οποίος είναι ένας ειδικός στο να αφήνει τον αντίπαλο να σου πάει τα πόδια. Φίλος του, φίλος του Καλογερόπουλου. Ναι, ναι, ο φίλος του Καλογερόπουλου. Πλέον. Ναι. Έγινε. Άντε να δούμε. Να σε καλά. Γεια, γεια. Έρχεται έχεις πολύ περίεργη περίοδο. Ένα μικρό. Ναι, ναι. Γιατί έχει υπερασπιστεί πολύ τον Σιδηρόπουλο. Εννοείται, φυσικά. Απλά αυτό που δεν καταλαβαίνει κάποιος κόσμος είναι ότι δεν είμαστε χαζοί. Ο πρώτος που έχει σφαγεί από τον Σιδηρόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ.
Ο καλύτερος διαιτητής είναι. Δεν είμαστε χαζοί. Ξέρουμε ποιος ήταν ο προσανατολισμός του μέχρι να γίνει διεθνής, μέχρι να κάνει γερά να πατήσει με τα πόδια του. Δεν ήταν Καλογερόπουλος ο Σιδηρόπουλος. Δεν ήταν ποτέ Καλογερόπουλος. Και μόλις είδε τι γίνεται κλπ. Ή έγινε ανεξάρτητος ο ίδιος ως διαιτητική οντότητα. Στο γήπεδο ξεφτυλίστηκε ποτέ. Ποτέ δεν ξεφτυλίστηκε. Μόνο εμάς μας έχει κάνει. Στις συνομιλίες. Δυστυχώς έτσι ήταν το καθεστώς. Δυστυχώς. Έπρεπε να δώσει τα διαπιστευτήριά σου. Τον έλεγχο όλων των πάντων για να κάνεις καριέρα. Έπρεπε να πεις καμιά χαζομάρα. Ξεφτυλίστηκε βεβαίως. Δηλαδή τον ρουφιανέψαν, ας πούμε, και είπε ο άλλος κάτσα να πάρουμε τον Σάβα να σε υποκαταστήσουμε την τάξη σου. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν τον όριζαν. Και δεν τον ορίζουν και δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός. Πάμε τελευταία γραμμή. Πάμε να κλείσουμε με Newsfish. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν θα ήθελα να μιλήσω τόσο για το παιχνίδι, αλλά τόσο για την τριάδα των τερματοφυλάκων για του χρόνου. Ναι. Θα μπορούσε ο Μελίσσας να είναι ο αντιπρίγκιπ για του χρόνου, αν είδατε καθόλου. Όχι. Είδα στιγμιότυπο, έχει κάνει εκπληκτική διπλή απόκουση, παιδιά. Και, και είναι εγώ είδα όλο το μάτς και ήταν 90 λεπτά. Είναι εξαιρετικός με τα πόδια. Ηγετική φυσιογνωμία στην άμυνα και έχει και αυτές τις δύο πολύ καλές επεμβάσεις. Είπες ο Μελίσσας αντί του Μπρίκιτς. Εντάξει, ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Πολύ λογικό. Όχι. Σε άκρο σε ελληνική τριάδα. Όχι, όχι. Πάντως ο Σιαμπάνης θα πάει. Μένει τώρα σε ένα παιχνίδι, ευκαιρίες. Σε ένα κακό του Μπρίκιτ, σε ένα καλό του Μελίσσα. Άστο, εντάξει. Το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί ο Σιαμπάνης και να έχει τρίτο τον Μπρίκιτ για τον πλήρω 405.000 το σκεφτεί ποτέ. Δεν θα είναι. Γιατί θα πρέπει να είστε και κάπου που να σκέφτεται και λίγο εταιρικά, δηλαδή είναι ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή σκεφτείτε και λίγο πρακτικά. Τι άλλο ήθελε να πει για του goalkeeper. Έτσι δεν σκέφτηκε, αδερφέ. Ναι, έτσι. Είδε πόσο επιχειρηματικό μυαλό έχω. Ποιο είσαι, ο Giant, ο Γιάνγκο Δάγκο. Ποιο είσαι. Στάθης από Κορυδαλό, Πειραιά. Όχι από μέσα. Πειραιά. Όχι μέσα, απ' έξω. Κορυδαλό. Ναι, έξω από τον Κορυδαλό, όχι μέσα στη φυλακή. Έχουμε και μέσα φίλους, γι' αυτό. Για λέγε. Ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο για το λαό. Είμαστε εδώ στον Κορυδαλό, είμαστε πάρα πολύ περιέργος. Και δεν το περίμενα ποτέ. Γιατί περίεργος. Έχει πολλά πάω ξέρετε. Εγώ ήμουν ασίγουρος. Δεν το περίμενα. Όσο μεγαλώνω δηλαδή βλέπω ανακαλύπτω περισσότερο κόσμο πηγαίνοντας εδώ γύρω στα γήπεδα, Ατρόμητο και τα λοιπά, στην Αθήνα, η Λιβαδιά. Εκεί γεννήθηκες. Ναι, Κορδάλο, ναι. Και πώς έγινες ΠΑΟΚ. Εντάξει. Από πατέρα το οποίο ήταν από τη Σκόπελο και από αντίδραση έγινε ΠΑΟΚ. Ωραία. ΠΑΟΚ ξέρει. Έγινε φίλε, να είσαι καλά να τα λέμε πιο συχνά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Είναι από τη Σκόπελο, γι' αυτό και έχει αυτονόητο ότι ο πρώτος θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ είναι ο Γλύκος, έτσι. Δεν το είπε καν το τι εννοούνταν. Πάμε σε Newsfish για να κλείσουμε σιγά σιγά. Και τώρα οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Λοιπόν, θα έχουμε τράβαλα στο Αιγαίο μες στο επόμενο διάστημα. Οι Τούρκοι έτσι εντείνουν τις προκλήσεις τους. Ένα θέμα ήταν το ότι έχει βγει ακτεωρός, η οποία για κάποιο λόγο κάνει κύκλους γύρω από τα Ήμια. Και βέβαια έχει δημιουργηθεί θέμα. Και ένα δεύτερο είναι ότι ενημέρωσε η τουρκική πλευρά ότι το ωκεανογραφικό Τσεσμέ βγαίνει στο Αιγαίο και ξεκινάει έρευνες πολυήμερες. Θέλουν οι άνθρωποι να ερευνήσουν το Αιγαίο ως θάλασσα και κάνουν εκεί τις μελέτες τους. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα θέμα. Σε διεθνά έδατα κινείται το σκάφος, το ωκεανογραφικό. Και γι' αυτόν τον λόγο και η ελληνική πλευρά έχει αρχίσει να βγάζει σκάφη. Και απαντά. Υπάρχει ένα θέμα γενικά. Παιδιά και τα πετρέλαια είναι ακριβά. Φροντίστε εκεί να μην ξοδεύουμε. Αλλά γενικά υπάρχει μια ένταση στο Αιγαίο η οποία κορυφώνεται με αυτές τις δύο ενέργειες. Κάτι άλλο εδώ από Θεσσαλονίκη και λοιπά δεν υπάρχει. Υπάρχει η είδηση ότι πέθανε και η μητέρα του παιδιού που είχε συγκλονίσει η υπόθεση πριν λίγες μέρες εκεί στην Κατερίνη και μάλιστα ο πατέρας έδωσε τα όργανα για έγινε δωρητής οργάνων, έδωσε την άδεια και 5 συνάνθρωποι μας αυτήν την ώρα που μιλάμε έχουν χειριστεί και έχει γίνει μεταμόσχευση διαφόρων οργάνων, δηλαδή μέσα από την ατυχία προκύπτει και κάτι πάρα πολύ θετικό και επίσης ανακοινώνεται ότι πλέον θα υπάρχει περίθαλψη σε ανασφάλιση τους από δημοτικά ιατρία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης το εκπονεί αυτό το πρόγραμμα και αν είστε ανασφάλιστος και δεν έχετε αυτή τη στιγμή περίθαλψη θα απευθυνθείτε στο Δήμο Θεσσαλονίκης διότι υπάρχουν όλες οι ειδικότητες
από παθολόγους και οφθαλμίατρους και οδοντίατρους μέχρι και μικροβιολογικά, μέχρι και ακτινογραφίες και γυναικολογικά. Όλα αυτά ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα επιδοτούμενο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης που δίνει δυνατότητα σε κόσμο ανασφάλιστο να έχει υπηρεσίες υγείας. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Πετρογκάζ. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Λοιπόν, κάποια τελευταία μηνύματα. Ο Φίλος 31 έχει γράψει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Γράφει, σταματήστε να λιδωρείτε τον Αθανασιάδη. Σκέψτε τώρα ότι εσύ γράφεις αυτό. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι γράφουν ακριβώς το αντίθετο. Μας κατηγορούν για άλλο πράγμα. Τι να κάνουμε. Και το ένα θα γίνεται. Στη μέση είναι η αλήθεια, όπως καταλαβαίνεις, για τον Αθανασιάδη. Το τι φταίει και ο ΠΑΟΚ δεν αποδίδει το ίδιο με τα εκτός. Ισχύουν και οι δύο απόψεις που λέχθηκαν, αλλά ποτέ δεν είναι μόνο ένας ή δύο λόγοι. Εγώ θα συμπληρώσω ότι η ορμή που παίρνουν οι παίκτες στην αρχή δεν διατηρείται εάν κάτι πάει στραβά. Περισσότερη αυτοσυγκέντρωση, με άλλα λόγια. Και για την εκπομπή, οι απόψεις που καταθέτεται να γίνεται σε ωραίο κλίμα, να ανεβαίνει το επίπεδο της εκπομπής. Ωραία, να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Ο 457, εγώ ξέρω ότι αν έπαιζες με άγνοια κινδύνου στην Τούμπα ήσουν καλύτερος. Σημειώνει η δική του άποψη. Μια άποψη την οποία δεν καταλαβαίνουμε από έναν φίλο, αλλά λογικό είναι να είναι ασπρόμαυρος ο Κορυδαλός. Είναι και οι μεταγωγές από Διαβατά. Γράφει, δεν ξέρω τι σχέση έχουν. Μεταφερόμενος φιλαθλός κόσμος, δηλαδή ήταν από Διαβατά, πήγε Κορυδαλό. Κατάλαβες, γεμίσαμε ασπρόμαυρος. Για έξω από τον Κορυδαλό, λέγαμε. Άλλα μηνύματα δεν έχουμε. Ονόματα παίζουν. Εδώ ο φίλος, τι λέει για τον Μπούγκουρα. Να το διαβάσουμε και αυτό. Παράδειγμα για όλους από τις ακαδημίες, σπάνια σοβαρότητα για την ηλικία του. Εδώ στο ρεπορτάζ ο Σταύρος από χθες. Μακάρι το παιδί, έτσι τουλάχιστον να κερδίσαμε έναν παίχτη χθες. Θέμα προπονητή στον Άρη, σε λίγο τα νεότερα, τι γίνεται στην ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν έχει απομακρυνθεί επισήμως ο Νίκος Αναστόπουλος, έτσι. Ναι. Απλά ακούγονται ονόματα και είναι σχεδόν ηλυμένη η απόφαση της διοίκησης. Κάτι ακούστηκε για την αποζημίωση που είναι να πάρει, εντάξει, υπάρχουν προβλήματα. Δεύτερη ώρα εδώ στο ΠΑΟ 24, το οποίο κλείνει με alter ego, ανδρικά ενδύματα, μοναδικά σχέδια για γαμπριάτικα κουστούμια, για να ξεχωρίζετε στο γάμο. Είτε δυτικά στην Ευκαρπία 23 Μαρτίου 12, είτε ανατολικά στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Μαζί μας και ο Ιταλός Κέντρο Μπαταρίες και για επαγγελματίες και για ιδιώτες, και για αυτοκίνητο και για κάποιες επιχειρήσεις που χρειάζονται ενέργεια περισσότερη και πρέπει να υπάρχουν μπαταρίες. Σε τρία καταστήματα στην Θεσσαλονίκη, και στις Σικές και στη Μοναστηρίου και στη Στροφή της Θέρμης. Εσείς καλείτε 2-3-10-5-45-9-99 και όποιο βολεύει καλύτερα σας εξυπηρετεί 24 ώρες το 24ωρο. Και Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια για μπαρίσα, για bartender, για εξειδίκευση στα τουριστικά επαγγέλματα, για οικονομικά, για πληροφορική, τα πάντα Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο για να ενημερωθείτε 2310-222962 και datalabs.edu.gr. datalabs.edu.gr. Κλείνουμε. Χρήσαν τους Αλτίδης ακολουθεί για την επόμενη ώρα με όλα τα νέα του Άρη που δεν είναι και λίγα. Ο κύριος Ιβάν Σαββίδης μέσω του κυρίου Ντάβιντ Γιάν δίνει συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ, στην ΚΑΕΠΑΟΚ, στην ομάδα μπάσκετ για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Πολύ ωραία. Από εμάς, αύριο μια νέα μέρα, εδώ με ΠΑΟΚ 24, λίγο μετά τις 12, ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με βόλια, δεν είπαμε τίποτα. Θα το πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.